Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πιστεύεις τέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του Νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 231-0-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό μεσημέρι. Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της Κακομοίρας με τον κύριο Λευθέρη Εμίλιο Γαβριλίδη. Γιατί προβληματίζεσαι? Σε ζάλισε τα ούμπαλα ο λαθρομετανάστης που έκανε το φαλακρό, ε? Ο κύριος Θανάσης Καταπάκας στο production, η κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος μετά τον εξωγήινο εδώ από τώρα μέχρι και τις 4. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Εσείς τηλεφωνείτε στο 18133. Έχετε μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, προκειμένου τηλεφωνώντας να γίνει οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό και να πάρετε την καλύτερη τιμή της αγοράς. Στο www.listoparto.gr υπάρχει μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών, ένα πολύ μεγάλο μπαζάρ ανταλλακτικών, όπου οι αδερφοί Κωνσταντινίδη έχουν φροντίσει να υπάρχει το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται και για το δικό σας αυτοκίνητο, προκειμένου να το κάνετε δικό σας, είτε να στολίσουν, είτε να ολίσετε και να το πάρετε επί τόπου. 9.55 και είναι το μήνυμά στο 54.340, Μετρόπολη 95.5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό, και μην ξεχνάτε ότι το goldmall.gr λειτουργεί διαδραστικά για να είστε ωφελημένοι μέσα από πάρα πολλές προσφορές που υπάρχουν από τις κορυφαίες επιχειρήσεις της πόλης. Έξοδος στα καλύτερα εστιατόρια της πόλης, τη μισή τιμή με το goldmall.gr του ομίλου Μετρομίντια. Απολαύστε σήμερα γεύμα 2 ατόμων
Μόλις με 17 ευρώ και 90 λεπτά. 18 θα αφήσει τα 10 λεπτό μπουρμπάρ. Άπλες. Λοιπόν, στο Ουζερί Αγιολή, στη Λεωφόρο Νίκης. Με μενού υπέροχης μεσογειακής κουζίνας που ζωγραφίζει τα πιάτα σας με χρώματα γεύσεων ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Αποκτήστε τώρα το κουπόνι της προσφοράς στο www.goldmall.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-230-060. Καλά ακούσατε, με 17,90 γεύμα υπέροχο σε ένα από τα πιο υπέροχα εστιατόρια της πόλης στο Αγιολή, μπαίνοντας τώρα στο www.goldmall.gr. Όταν μιλάμε για το αυτοκίνητο πρέπει να έχουμε και το νου μας, γι' αυτό να προσέχουμε πάρα πολύ, καθώς πρέπει να χρησιμοποιούμε τα καλύτερα λιπαντικά, τα καλύτερα λάδια. Τα λιπαντικά ΒΕΚ έχουν δημιουργηθεί από τους μεγαλύτερους οίκους λιπαντικών στην Ευρώπη για να προσφέρουν στον κινητήρα σας μια ασύγκριτη ποιότητα και θα προσθέσω εγώ και πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ζητήστε τα λιπαντικά ΒΕΚ γιατί καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές των οχημάτων, γιοταχή, φορτηγών, μηχανημάτων, ακόμα και λιπαντικών αυτιλίας και βιομηχανίας. Τα λιπαντικά ΒΕΚ είναι βασισμένα στα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας και σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία παρέχουν ασφάλεια και σωστή λίπανση στον κινητήρα σας. Νιώστε τη δύναμη του κινητήρα σας με λιπαντικά ΒΕΚ. Απεργία σήμερα. Για τα τάλιρα γίνεται απεργία. Για τα τάλιρα γίνεται και όλη η άλλη ιστορία. Για τα τάλιρα γενικώς φωνάζει όλος ο κόσμος. Ο κόσμος φωνάζει με το δίκιο του και απεργεί με το δίκιο του γενικότερα. Αλλά όπως βλέπετε δεν πολύ καίγεται και ούτε υδρώνει τα αυτάκια κανενός, δεν τρέχει τίποτα. Λέει εντάξει ας κάνουν και ας φωνάξουν και εμείς αυτό που είναι να κάνουμε θα το κάνουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει κάποιος να μην αγωνίζεται ή να μην απεργεί ή να μην οτιδήποτε. Και σας το λέει ένας ο οποίος δεν απεργεί αλλά για άλλους λόγους. Και καθαρά προσωπικούς λόγους. Δικαίωμα στην απεργία έχουν όλοι. Απλά, δυστυχώς, μας έχουν γραμμένους στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Από την άλλη, δεν μπορώ να ακούω χαζά, γιατί ερχόμενος άκουγα κάποια χαζά. Να η παρακρατική... Και να οι μπάτσοι και να οι ασφαλίτες την αυτάρε. Αν φοβάσαι κάτι σπίτι σου. Αν φοβάσαι να κάθεσαι σπίτι σου, να δέχεσαι ό,τι και αν σου κάνουνε, να μην βγάζεις κουβέντα και να λες όλα ωραία και καλά. Να τους λες και ευχαριστώ. Για όσα συμβαίνουν, να τους λες και ευχαριστώ. Δεν θα σου αλλάξω εγώ τον κόσμο, αλλά λέω ότι είναι απαράδεκτο να φοβάσαι. Φοβάσαι τι? Αν θα έρθουν 10 αναρχικοί, 10 περίεργοι, 10 γνωστοί, άγνωστοι, δεν θα έρθουν. Δεν θα έρθουν. Όπως δεν ήρθαν και στο μεγάλο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Αυτό το οποίο έγινε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, μάζεψε 500.000 κόσμο στη Θεσσαλονίκη και 2 εκατομμύρια κόσμο στην Αθήνα. Είπανε θα κάνουμε, θα δείξουμε. Τίποτα δεν έγινε. Τι φοβάστε? Δεν υπάρχει θέμα. Δημιουργούνται εντυπώσεις και δυστυχώς δημιουργούνται πολλές εντυπώσεις και από ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στα μέσα. Αφήνουν λοιπόν να σε κάνουν να φοβηθείς. Αυτό είναι το χειρότερο όλο. Να τρέμεις. Εντάξει. Πώς τρέχαν όλοι τότε. Θα γίνει κούρεμα στις τράπεζες. Βάλτε τα λεφτά στα σεντούκια. Άιντε οι ληστείες στα σπίτια. Άιντε το βασανίζαν τον παππού και τη γιαγιά για να δούνε που έχει τις λίρες και 5 δραχμές οικονομίες. Θα γίνει κούρεμα. Κούρημα δεν άκουσες, το είπε ο τάδε. Ο τάδε στο ραδιόφωνο, ο τάδε στην τηλεόραση. Θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο. Άμα είδετε κούρεμα εσείς, εγώ το μοναδικό που είδα στο κεφάλι μου, χτες το απόγευμα. Δεν λέω ότι τα πράγματα είναι αγγελικά πλασμένα και δεν υπάρχει φόβος για τίποτα
όταν βλέπεις ότι είμαστε υπό την, όχι εποπτεία, υπό τη διακυβέρνηση των Ευρωπαίων, με ανθρώπους τους οποίους τους επιτρέπουν εδώ να έχουν και μια καρέκλα. Και όποιος το αμφισβητεί, ας πει κάτι διαφορετικό. Ό,τι γουστάρουν μας κάνουν. Ό,τι θέλουν περνάνε. Άλλοτε έμεσα και άλλοτε άμεσα. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Βρήκαν τον τρόπο. Βγήκαν οι κύριοι με το βιβλιαράκι του Μάρξ. Το πιστεύουνε, δεν βλέπουν ότι όλοι οι αγώνες στην Ελλάδα ήταν εθνικοί. Και αρχίζουνε τώρα ιστορίες. Να και οι πάλι των τάξεων. Ναι ρε, και πάλι ξεκίνημα, ναι, οι αγώνες. Τι είναι αυτά που λέτε ρε. Από μπροστά απειλούμαστε, από πίσω απειλούμαστε. Η Τουρκία φωνάζει. Τα Σκόπια φωνάζουν. Οι Αλβανοί φωνάζουν. Όλοι θέλουν. Από αυτή τη χώρα όλοι θέλουν κάτι. Και εμείς φοβόμαστε τη διακυβέρνηση της χώρας. Και οι ίδιοι δεν με εκφοβούνται. Τι φοβάστε ρε. Κοιτάξτε να λύσετε τα προβλήματα τα οποία είναι το όνομα των Σκοπίων. Και δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα σαν αυτά που άκουγα. Ήρθε Θεσσαλονίκη μια μέρα, λέει, αυτό το οποίο κάνανε οι άλλοι 70 χρόνια τώρα, θα το κάνουμε εμείς τώρα διαφορετικά και ότι πάρουμε κέρδος. Τι λες, θα κάνεις αυτό που έχεις υποχρέωση. Θα κάνεις αυτό που έχεις υποχρέωση. Και θα το καρποθείς, θα το κερδίσεις με το σπαθί σου. Και θα σε πούν και μπράβο. Θα σε πούν και μπράβο. Γιατί δεν πρέπει να βλέπεις τι παρακαταθήκες άφησαν οι προηγούμενοι. Θα πρέπει να βλέπεις, Αλεξάκη, ότι έχεις 2,5 εκατομμύρια κόσμο που κατέβηκε στους δρόμους. Άρα πολύ περισσότεροι οι οποίοι θα σε πούνε μπράβο. Αν καταφέρεις και επιτύχεις το αυτονόητο. Το να μην ξεπουληθεί δηλαδή το όνομα. Αφήστε λοιπόν τα βιβλιαράκια του Μάρξ και τις μπούρδες. Και διεκδικήσει τα σοβαρά. Γιατί για τα υπόλοιπα, με τα λύπης το λέω, δυστυχώς έχουν υπογράψει και βρείτε μου εσείς κυβέρνηση η οποία ήρε την υπογραφή προηγούμενης. Η μία ακολουθεί την άλλη. Στοιχηθείτε, προχωράτε και συνεχίζετε το έργο σας. Οι συντάξεις στο ναδύρ, οι μισθοί στο ναδύρ, η φορολογία στο ζενίθ. Γίνε, λέει επιχειρηματίας. Τι επιχειρηματίας να γίνεις? Με 80% εφορία. Όχι συνέτερο. Νταβάικες. Αυτά ούτε στις χρυσές εποχές προστασίας δεν υπήρχαν τα νούμερα. 80%. Ρε πάτε καλά. Ή να φορολογήσει, λέει, από το πρώτο ευρώ. Ή να ακούς κάτι μισούς 250 ευρώ, 300 ευρώ. Αυτά δηλαδή που το 10 μας φαινότανε ως ασύλληπτα, το 18 είναι γεγονός. Το 2018 είναι γεγονός. Είναι πολύ ωραία σχεδιασμένο το έργο που παίζεται. Πάρα πολύ ωραία σχεδιασμένο. Αλλά επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, πολλά πράγματα είναι στο χέρι σου, στο χέρι μου, στο χέρι μας. Αν την τρώμε και δεν μιλάμε, τότε πολύ απλά λυπάμαι. Μπορεί να είναι ποιητική αηδία αυτό το πράγμα που προέκυψε, αλλά είναι η πραγματικότητα. Δεν γίνεται να δεχόμαστε ό,τι θέλουν και να μην μιλάμε. Γιατί αυτός είναι ο στόχος τους. Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλαμε. Θα υποστούμε τις συνέπειες. Και μην αρχίσετε φταίει αυτός. Αφήστε ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Από εδώ και πέρα τι γίνεται. Πώς διορθώνεται το κακό. Το κακό έγινε. Δεν λέω να αθωωθεί όποιος φταίει. Προς Θεού. Τώρα τι γίνεται. Από εδώ και πέρα. Έχουν φύγει όλα τα παιδιά. Όλα τα υγιώς. Καλλιεργημένα μυαλά. Έχουν πάει στο εξωτερικό και έχουν μείνει κάτι βλαμμένοι σαν το φαλακρό. Τι να παράγει ο φαλακρό? Ανισορροπία, ανισονομία,
παραμύθια, φούμαρα και μεταξωτές κορδέλες. Αλλά ρε. Ο. Να αρχίζει τα γνωστά τα δικά του. Και να σου λέει εγώ εργάζομαι. Τι εργάζεσαι ρε. Ίδρωση φαλάκρα σου. Χτενίσου με ένα χαρτομάτιλο. Εργάζομαι λέει, κοπιάζω. Αυτή είναι η Ελλάδα. Δεν υπάρχει ελπίζραφη. Δεν υπάρχει ελπίζραφη. Όταν σου λέω δεν υπάρχει ελπίζ, δεν υπάρχει, ο άλλος λέει να φύγουν οι τοξικομανείς. Τι σου κάνανε οι τοξικομανείς ρε φίλε. Άρρωστα παιδιά είναι. Τι σου κάνανε άλλο. Να φύγουν λέει οι λαθρομετανάστες. Να φύγουν οι παοξίδες. Να φύγουν οι ρακλειδείς. Φύγετε όλοι να σας βαρέθηκα. Ρε αυτό θέλουνε. Διέρη και βασίλευε. Ο τόπος αυτός είναι τόσο ευλογημένος. Που ερχότανε διακοπές τώρα το θέλουν δικό τους. Είναι υποθηκευμένος. Γενναιές 14 το πήρατε χαμπάρι. Χρειάζεται κάποιος να είναι ειδικός για να σου το πει. Δεν χρειάζεται να διαβάσετε πολλά πράγματα. Λίγα και σοβαρά. Κάνουν ό,τι γουστάρουν. Αυτά που γελούσαμε τα βλέπουμε μπροστά. Στέλνει μηνύματα η καράφλα. Στέλνει. Μη χρεωθείς σε παρακαλώ. Στεναχωριέμαι όταν χρεώνεσαι. Να σου δώσω μερικά δανεικά δικά μου για να μην χρεώνεσαι κιόλας φαλακρέ μου. Και επειδή στέλνεις μηνύματα και επειδή θέλω τώρα να σε τσατίσω. Λοιπόν, να πω ότι θα γίνει στην πόλη μας, μιλάω για όλους εμάς τους κοιλιόδουλους, το πρώτο φεστιβάλ πίτας Θεσσαλονίκης. Λέει συγκεκριμένα Θεσσαλονίκη Food Festival. Αυτά πάντα με ενδιαφέρουν. Καλό φαΐ και καλή παρέα. Νομίζω ότι αυτή η ζωή έχει λίγες και μικρές απολαύσεις. Ο καθένας θέλει ένα καλό πιάτο φαγητό, ένα καλό ποτό, λίγο καλό σεξ, λίγο καλό ύπνο. Πόσες είναι οι απολαύσεις αυτή τη ζωή ρε παιδί μου. Συγκεκριμένες. Λοιπόν, πρώτο φεστιβάλ πίτας, μην μπερδεύεστε. Πίτας! Γιατί τώρα φαλακρός συγκινήθηκε, άκουσε το πει, μην μπερδεύεσαι. Βραβεύουμε, λέει, την καλύτερη πίτα της πόλης την Τετάρτη 6 Ιουνίου και ώρα 8 στην αυλή του Δημαρχείου. Παρουσιάζει η κυρία Ψυχούλη. Τι θες, μωρή τρελή? Και γιατί με παίρνεις τώρα να με καλάσεις τον ρυθμό και τη ροή? Έχω βάλει έκτη. Έχω βάλει έκτη και με φρενάρεις. Έχω βάλει έκτη και με φρενάρεις. Λέγε μωρή τρελή. Θες να σε βγάλει ο άλλος στον αέρα και θα πεις κάτι? Πάρε τη τρελή μωρή στον αέρα. Άντε πάρε αυτή λολή. Μετά τις βραβεύσεις θα ακολουθήσει η μουσική εκδήλωση με τη χοροδία και την ορχήστρα του Βαφοπούλιου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Συμμετοχή στο foodfestival.thessaloniki.gr και στο www.thessaloniki.gr. Μάλιστα. Ποιος κάνει την καλύτερη πίτα? Πίτα είπα. Άντε εσύ μωρή τρελή. Άντε αμέσως. Πάρε μωρή, πάρε το βλαμμένο, πάρε το. Καλησπέρα κόκκινε, θέλω να ρωτήσω συγγνώμη για την Αλβανία με τον κόσμο. Σιγάρε. Απλά αν δεις δηλώσεις προπονητές που λένε θα παίξουμε με τα αδέρφια μας, είναι πως θα το αφήνουν στο παλιά. Φίλε μου, μη ζητάς συγγνώμη. Έκανες, είχες μια έμπνευση, την έδωσες. Να είναι ευλογημένο, δεν βγήκε. Αν έβγαινε, λέει, τι θα έπρεπε. Για όνομα του. Κόκκινε, ποια είναι η άποψή σου για τη διακυβέρνηση των Ευρωπαίων και του Μάρξ όσον αφορά ότι θέλουν κάτι από αυτή τη χώρα? Δεδομένου ότι θέλουν πολλά από αυτή τη χώρα. Πάρα πολλά. Θέλουν τα πάντα για την ακρίβεια. Εσύ, μωρή τρελή, τι θέλεις? Μας κούρασες ρε, είμαι στα μάξι, κουράστηκα να σε ακούω. Ναι, σταμάτα στην άκρη. Επειδή είσαι και μια κάποια ηλικία. Επειδή είσαι μια κάποια ηλικία. Ναι, είμαι. Εντάξει. Κάτσε στην άκρη, πάρε μερικές ανάσες. Σου μαθαίνω τώρα σαν έμπειρος. Πάρε μερικές βαθιές ανάσες να πέσουν οι σφιγμοί σου. Είναι υψηλή θερμοκρασία. Θέματα δεν έχει να μας πεις, θέματα. Τόση ώρα θεματολογία κάνουμε. Τι θεματολογία είναι. Ναι, βγήκες και τους τρόμαξες για τις πορείες και για τις απεργίες. Του λες ότι εσύ μωρή τρελή. Εσύ ρε σαμποτέρ. Βγαίνεις και τους λες
Ότι. Να βγείτε, να πάτε, να κάνετε, αλλά μπορεί να έρθουν οι παρακρατικοί. Ποιοι παρακρατικοί θα έρθουν, ρε. Εδώ όταν έγινε για τη Μακεδονία. Εντάξει, όλοι μα. Τι έγινε, τι έγινε, ήρθανε. Είχε κάποιοι αστυνομικούς δειμένους. Ήρθε 100 περίεργους που τρέχανε, να στα πω εγώ. Αστυνομικοί ήτανε, περίεργοι. Δεν με νοιάζει, 100 περίεργοι που τρέχανε ήτανε. Και τι καταφέρατε, ρε, χάθηκε το όνομα. Δεν κατάλαβα. Έγινε κάτι, επαναλαμβάνω. Τι απάβαλο, ρε. Έγινε κάτι το οποίο. Δεν έγινε, πώς δεν έγινε. Τίποτα δεν έγινε. Δεν ήρθαν 100 εκεί, βάλαν φωτιές στη βιβλιοθήκη. Τίποτα δεν έγινε, τους διώξανε. Παοξίδες ήταν, βρε, μεταξύ τους μαλώσανε οι αριστεροί με τους δεξιούς παοξίδες. Και τι να κάνω εγώ τώρα, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Εντάξει. Αυτό τι σημαίνει. 500, και που πήγατε 500.000 και που πήγαμε, τι έγινε, γλίτωσε το όνομα. Θα το δεις στην πορεία. Εσύ να κάθεσαι και να την τρως και να λες μ' αρέσει. Να κάτσω, ρε. Εγώ είπα στον κόσμο. Ναι. Το εμπάργκο είναι οικονομικό. Συμφωνούμε. Θα βγείτε τώρα 100 κιλοαράδες. Απόλυτα δίκιο έχεις. Ναι. Θα βγείτε 100 κιλοαράδες με πλατυπωδίαση με τις σημαίες ελληνικές και κάτι τρέχει θα γύφτηκα. Ναι, η μαρμίτα πονάει. Σωστά μιλά. Εμπάργκο μπορείτε να κάνεις. Να ρωτήσω κάτι. Εμπάργκο μπορείς να κάνεις. Μια απλή ερώτηση θέλω να σου κάνω. Αυτό είναι. Το εμπάρκο, το οποίο ναι, μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση, μπορεί να το κάνουν οι πολίτες. Οι πολίτες θα το κάνουν, ναι. Όχι. Θεσμικά οι πολίτες. Δηλαδή εσύ για να πηδήξεις, περιμένεις τον Τσίπρα να σε πει το αβάρι στο πουλί σου. Δηλαδή. Μπερδεύεσαι. Δεν υπάρχει αυτόνομη βούληση, δεν μπερδεύεσαι. Υπάρχει. Τι μπερδεύεσαι. Όταν σου λέει ότι το, για να πηδήξεις θα πρέπει να πληρώσεις και φόρο, κοιτάς να, να πηδήξεις το μούχτι. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Εμπάργκο θέλεις τώρα. Κατάλαβε, σου λέω. Υπουργό. Για να γίνει εμπάργκο. Όταν βγαίνετε ένα λεπτό και τελειώνω. Όταν βγαίνετε 500.000 κόσμος με τις σημαίες και ουαΐο, θα βγει ένας επάνω και θα πει: ακούστε κάτι. Ο πόλεμος είναι, δεν πάμε ξανά στα Σκόπια. Ή όταν έρχονται στα Σκόπια, κλείνουμε τις πόρτες. Είπε κανείς ότι έχεις άδικο. Αυτά τώρα θα μαζευτούμε 100 κιλαράδες. Με 100 γνιές εκεί πέρα με κυταρίτιδα και να κάνουμε. Κοίταξε, όταν θες να μιλάς σωστά, μιλάς. Με καλύτερη αξία, ποιο εμπάργκο έχει το να βγούμε. Οικονομικό ρε, περίμενε. Ωραία, συμφωνούμε σε αυτό. Περίμενε. Σε αυτό συμφωνούμε. Πιο μεγάλη επιτυχία έχει τι, αν το κάνουμε εγώ και εσύ, ή αν έχουμε και σιγόντο από πολιτικούς οι οποίοι το κάνουν. Χέστε τον πολιτικό. Όχι, ρε φίλε. Όταν έχουμε, ρε Γρηγόρη, το Facebook, έχουμε τη σύγχρονη τεχνολογία. Δεν τον έχω ανάγκη εγώ, ούτε την Τατιάνα Σταυρίδου. Δεν τον έχεις ανάγκη, συμφωνώ. Αυτό ψηφίζεις, ρε Κώστα. Το Μετρόπολης μόνο του, δεν θέλω να ευλογήσω τα. Αυτή είναι αλήθεια όμως. Μάζεψε μισό εκατομμύριο, από το μισό εκατομμύριο 150 ήταν, ας πούμε, από το Μετρόπολης. Λέω ότι το site δεν έχουμε δυνατότητα να πούμε. Σήμερα η ενημέρωση και η τεχνολογία είναι ασύλληπτη, ρε Γρηγόρη. Δεν διαφωνούμε καθόλου. Τον Τσίπρα τώρα και τον άλλο, τον Πλατυπόλη, τον Καραμαλή και τον άλλο, ξέρω εγώ, τον Άμπαλο, τον Παπανδρέα και τον κάθε. Είπε κανείς όχι. Δεν να πούμε. Είπε κανείς όχι. Αυτό δεν το πει στον κόσμο. Κάνουμε οικονομικό. Άκου λίγο. Το οικονομικό. Θα βγούμε στα δρόμο. Κώστα. Θα κάνουμε καμάτι ένα σενάριο. Μίλησε για δρόμο. Όχι, αλλά σε προλαβαίνω. Σε κάνω τάκλιν γιατί είσαι έτοιμος να το πεις. Επειδή με φρέναρες από την ΕΚΤ, λοιπόν, θα σου προτείνω το εξής. Ναι. Γιατί ο κόσμος είναι και εξής κουτοπώνυρος, όχι πονηρός. Ναι. Οι πονηροί μ' αρέσουν, οι κουτοπώνυροι δεν μ' αρέσουν. Ναι, εσύ πού ανήκεις. Βάλε μου όπου θέλεις, θες να μιλήσουμε σοβαρά για ένα λεπτό. Ναι, λέγε. Λοιπόν, θέλω να το ξεκινήσουμε μαζί. Πάμε. Λοιπόν, θα κάνουμε, εφόσον έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέα. Μάλιστα. Θα τη δραστηριοποιήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, προκειμένου να υπάρξει εμπάρκο. Ναι. Δηλαδή, δεν ψωνίζουμε, δεν ταΐζουμε. Δεν μιλάμε. Δεν οτιδήποτε έχει σχέση με Σκόπια. Τέλειος. Το ξεκινάμε. Ξεκίνα το μέσα. Εγώ ρώτησα. Άκου να δεις. Το να βγω να παίξω με τη σημαία και να το παίξω να πούμε. Άκου να δεις. Όλα χρειάζονται. Και οι εντυπώσεις χρειάζονται. Αλλά αυτό που λες τώρα, απλά θέλω μια χάρη. Λέγε. Επειδή πολλοί μπορεί να νομίζουν διάφορα και επειδή έχεις καλούς φίλους νομικούς, ναι, πάρει ένα τηλέφωνο. Ναι, τι. Το πόσο καλυμμένοι είμαστε νομικά να μην τρέχουμε. Κοίταξε, κόκκινε, άκουσε να δεις. Όταν κάνεις επανάσταση. Ναι, άκου να δεις. Δεν μου λες. Μία ερώτηση. Μία ερώτηση κάνω. Δεν μου λες. Το Μετρόπολης. Άμα είναι να ξεκινήσουμε και φοβόμαστε. Και δεν φοβάμαι. Άλλο πράγμα σου λέω. Τρέμε το βουλοκάρδι σου. Ρε και φταίμε χέρια. Εγώ στο πρότεινα.
Τι να κάνει τώρα, εσύ, εγώ έχω μια κόρη και εσύ δεν έχει παιδιά. Λοιπόν, θα αφήσουμε άλλα 10 χρόνια, 15. Άλλο πράγμα σου λέω. Επειδή δουλεύουμε, το ρεκομένο και φταί. Τι μας κάνει. Δουλεύουμε σε ένα μέσο. Εμείς δεν μπορούμε να λειτουργούμε γράφοντας το μέσο στα παλαιότερα των υποδημάτων μας. Ναι. Θα πρέπει να δούμε αν έχει συνέπειες για το μέσο αυτό το πράγμα. Ωραία, βάζω το ραφτέ.gr που δεν με νοιάζει εμένα. Πάρτο. Ξεκίνατε από το ραφτέ.gr. Πάρ το κομμουνιστή. Το κομμουνιστή, εσύ δεν μπορεί να το πάρει. Το κομμουνιστή δεν έχει χεράκια. Το κομμουνιστή, εγώ και τον το κομμουνιστή. Γιατί μπορεί να πάρει τον κύριο Παύλο και να σου πει. Μπορεί να σου πει ο κύριο Παύλο. Δεν φοβάμαι. Το μέσο πέντε τι φωνάζει. Υπάρχουν συνέπειες. Τι το μέσο. Άκουνα. Τι φοβάται το μέσο. Αν εσύ και εγώ. Αν εσύ και εγώ υποστούμε. Αν εσύ και εγώ υποστούμε συνέπειες, είμαστε άξιοι τη μοίρα μα. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνούν και οι άλλοι εδώ μέσα. Μπράβο ρε, όταν του πουλάς αλτρουισμό. Δεν είναι αλτρουισμός ρε φίλε. Ο άλλος θα βγει και θα σου πει ότι για μένα αυτά είναι μπούρδες, μην το κάνεις. Έχω υποχρέωση. Θα τον υποχρεώσω. Ας τώρα πάει στο διάλογο, βρωμάει μεθάνιο. Βρώμησε μεθάνιο το στούντιο. Μέχρι εδώ, πώς το κατάφερες. Από το τηλέφωνο. Από το τηλέφωνο υπορδίσουν αυτά σήμερα. Να κάνεις επανάσταση και με λες το επόμενο δεκάλεπτο να καλυφθούμε και να κάνουμε άστο ρε κόκκινε. Είπα να ρωτήσεις. Στο πρώτο τέταρτο ρε κόκκινε. Κόψτο να ρε. Κόψτο σου λέω. Άιτε ξεζάλωσε. 2 ώρες τον έφαγα στη μάπα. Μπουρμπουρ, τα ίδια και τα ίδια. Τους αρχίζει. Μετά. Ο Γρηγόρη, με πήρε ο κύριος Παύλος στο τηλέφωνο και μου είπε αυτό. Με κάλεσε ο εισαγγελέας και μου λέει να είμαι φρόνιμο παιδί. Ρώτα κανένα φίλο νομικό γιατί υπάρχουν συνέπειες. Έχεις υποχρέωση εσύ τη δικιά μου τρέλα να την υποστείς. Μπορεί εσύ να κουστάρεις, να πηγαίνεις. Θα σε κατηγορήσω εγώ ή θα σε κρεμάσω. Εκτός αν θέλουμε μια κοινωνία, ανθρωποφάγο. Πάμε σε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Πήρα κλιματιστικό. Είσαι σίγουρος. Εσύ τι λες, 12.000 BTU είναι αυτά. Το ΣΥΜΠΑ είναι. Είναι και inverter. Ρε το ΣΥΜΠΑ είναι. Αναζωογονεί και τον αέρα. Το ΣΥΜΠΑ είναι. Ναι, το ΣΥΜΠΑ είναι. Πήρες κλιματιστικό. Σήμερα πώς ξεκίνησε η κουβέντα, πήρα κλιματιστικό σου είπα. Το ΣΥΜΠΑ, κλιματιστικά ιαπωνικής τεχνολογίας με πιστοποίηση Eurovent για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ, whatever you need. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 10 πτερυγίων. Για φυσικό και φρέσκο αέρα και αθόρυβη λειτουργία. Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα, GPS και βυθόματο εσείς. Άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις. GPS
λόγο έχεις. Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Βλέ φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάρης. 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 Στις Οικές Ελπίδος 34 και νέο κατάστημα Ελπίδος 52 στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com. Μεϊμάρης. Τα Voi & Noi φέρνουν τη νέα τους καλοκαιρινή συλλογή υποδημάτων σε ένα νέο ολοκένουργιο χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλαμαριά. Αποκτήστε τώρα τα δημοφιλέστερα επώνυμα brands με έκπτωση έως 20%. US Polo, Rieke, Garbi, Caprice, Adidas, S. Oliver, Nike, Marco Toggi, Yana, Miss 60, Voi & Noi. Τώρα με 3 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Νέο κατάστημα στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντιστάσεως 88. Σταυρούπολη, Ιατρού Γογούση 37. Χαριλάου, Παπαναστασίου 42. Voi & Noi. Η Θεσσαλονίκη έχει το προβάδισμα στη μόδα της υπόδησης. Τα λιπαντικά VEG έχουν δημιουργηθεί από τους μεγαλύτερους οίκους λιπαντικών στην Ευρώπη για να προσφέρουν στον κινητήρα σας μια σύγκριτη ποιότητα. Τα λιπαντικά VEG καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές των αυτοκινήτων του χθες και του σήμερα. Βασισμένα στα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας και σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία, παρέχουν ασφάλεια σε κάθε είδους όχημα. Αυτά είναι τα λιπαντικά VEG. Λιπαντικά VEG. Νιώσε τη δύναμη του κινητήρα σου. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδα, ρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα σου, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαλαζόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύση στι επισκευέ κλειδαριών αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852 27. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Μπαταρίες για ηλεκτρικά Clark έχετε. Κύριε Νίκο, μπαταρίες για ηλεκτρικά Clark έχουμε. Πες του να πάει στη Standard. Δίκτυο καταστημάτων Standard. Για μπαταρίες αλλά και μοναδικές υπηρεσίες όπως after sale service μπαταριών, δωρεάν υπηρεσία delivery όπου και αν είστε και δωρεάν έλεγχο μπαταρίες οχημάτων. Δίκτυο καταστημάτων Standard. Τρία σημεία πώληση στη Θεσσαλονίκη και ένα τηλέφωνο 2310 523 014. Ή αν προτιμάς, μπες στο standard.gr. Θες μπαταρία, βάλε Standard. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Βρε μαράκι, πώς αδυνάτησες έτσι? Καλέ, εγώ τρώω είδη υγιεινής. Σε μας, τα είδη υγιεινής δεν τρώγονται. Ομορφαίνουν όμως το χώρο σας. Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Ελάτε στην έκθεσή μας να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του μπάνιου σας με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη. Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739, κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Φτύκας, είδη υγιεινής που δεν τα χορταίνεις. Μετρόπολης 95,5. Brilliant for Messi. Oh, what a goal that is. Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ είμαστε αγριεμένοι στο πουλάκι μου, ε. Αγριεμένος σίγουρα δεν είναι ο Κλειδαράς. Τέριος Πετκανής, αδελφών 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Ίσα ίσα που έρχεται άμεσα γρήγορα, όποτε τηλεφωνεί στο 85-27-27, να δώσει λύσεις σε όλους εσάς οι οποίοι έχετε κλειδωθεί έξω από το σπίτι, έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές, ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27 ή πάτε εκεί, Μάρκου Μπότσαρη και Δελφών 101, προκειμένου να βγάλετε κλειδιά immobilizer. Έχει παιχνίδια στο στοίχημα που αποκλείεται να σε ενημέρωσε η καράφλα. 2124 Χαν Χωα Ναμ Ντίνγκ 2-2 στο 81ο λεπτό. 21-25 Βιετνάμ, ναι, τι κοιτάς. Χάιπ Χονγκ Κουάνγκ Νιχ 0-0.
Φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στην Ιαπωνία και την Γκάνα στον κωδικό 2515. Ιαπωνία Γκάνα 02 στο 52 και 2129 στην Κίνα σε Ζεν Χονγκζουάν με την Νέη Μογγόλευση 01 7,5 φράγκα πληρώνει το διπλό. Καλά είναι εδώ. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340. Μετρόπολης 95.5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook, ειδικότερα οι φίλοι από το εξωτερικό. Διαβάζω μηνύματα και προχωράμε. Από το 74 μας κυβερνούν τοξικομανείς. Να τα αποτελέσματα. Τοξικομανείς. Αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν. Ακούγεσαι φίλε, τι να πω, η επιστήμη σηκώνει χέρια, πόδια ψηλά, ό,τι θέλεις. Λοιπόν, είπαμε δύο πράγματα καταρχήν τα οποία θεωρώ πάρα πολύ σοβαρά και δεν το αφήνουμε έτσι και το προχωράμε. Αν είστε σύμφωνοι, όχι λόγια, πράξεις. Με λόγια δεν γίνεται τίποτα. Σε αυτό που έχει δίκιο η καράφλα είναι ότι μόνο να πονέσει τη τσέπη ο άλλος κάνει πίσω. Αν πονέσει τη τσέπη κάνει πίσω και ισχύει. Έχεις να μας προτείνεις κανένα μακροχρόνιο καλό για το Μουντιάλ, καλή εκπομπή? Όχι τώρα, αργότερα. Όχι αργότερα σημαίνει εκπομπή. Να είμαι, ας το πούμε, διαβασμένος. Κόκκινη είναι η χειρότερη κυβέρνηση που έχει υπάρξει ποτέ στην Ελλάδα. Σε όσες χώρες έχουν αριστεί η κυβέρνηση, η χώρα διαλύθηκε. Επί ΣΥΡΙΖΑ ξεπουλήθηκε ολοκληρωτικά η Ελλάδα, θα δώσουν ονόματα Σκόπια. Καρδινός ο καιρό αιχμάλωτο στην Τουρκία, δύο παιδιά ψηφίζουν για γάμους και για θρησίες ομοφυλοφίλων. Είναι ό,τι χειρότερο. Να σε ρωτήσω και κάτι άσχετο. Αργεντινή Γαλλία για πρώτα βόρειο Μουντιάλ και σαν αλουτσάου Ουρουγουάη, τι λες? Τώρα προσπαθώ να καταλάβω την εθνική σου ευαισθησία και τη στοιχηματική σου ευαισθησία, ειλικρινά. Ρε εσύ, έχει άλλες πόσες μέρες να ξεκινήσει. Θα τα δούμε και θα συζητήσουμε. Και μην επηρεάζει από τα τρία γκολ που έβαλε ο Μέση. Με την IT έπαιζε. Δηλαδή, έλεος. Ακούω και βλέπω ο Μέση και. Πεκταράσουν ο Μέση, ο καλύτερος του κόσμου, διαφωνούμε. Αλλά μην το ξεφτιλίζουμε. Όσο για τα υπόλοιπα, δεν είναι λιγότερο συνυπεύθυνες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Να μην σου πω ότι έχουν μεγαλύτερη ευθύνη. Εντάξει, θα κρυθούν και αυτοί και οι προηγούμενοι και οι επόμενοι. Αλλά πρέπει να κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι έχουμε δύναμη. Κόκκινε, ποια είναι η άποψή σου για την ομοιογεννητική αντίληψη των δεδομένων που καταρρύπτει τις αρχικές θεωρίες περί αυτοκεντρισμού του ατόμου? Δεν γνωρίζω για ποιο θέμα μιλάς, ειλικρινά δεν το κατάλαβα το ερώτημα. Με βρίσκεις. Ποια είναι η άποψή σου για τη κυβέρνηση των Ευρωπαίων και του Μάρξ? Τα είπαμε αυτά. Το τι θέλουν από τη χώρα, να την ξεπουλήσουν. Το τελευταίο δεν το κατάλαβα. Γρηγόρη, τι λες για Φαμπίνιο που έκλεισε Λίβερπουλ? Καλή μεταγραφή. Θα φανεί στην πορεία. Σαν μεταγραφή είναι καλή. Πες κανένα νέο για τα τηλεοπτικά του Άρη, εδώ και 2-3 μέρες ρωτάω και δεν απαντάει κανείς εκεί. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει τελειώσει, φίλε μου. Το θέμα των τηλεοπτικών δεν είναι ένα θέμα το οποίο έχει λήξει στον Άρη. Αν είχε λήξει, θα σου έλεγα το και το. Τώρα να σου πω τι. Ότι υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει θέμα. Όταν θα έχω οριστικά κάτι, με τα χαρά να σου πω, αδερφούλη μου, ο Άρης έκλεισε στην Νόβα, έκλεισε στο Έψιλον, έκλεισε στην Οτόρνοτε, έκλεισε, τι να σου πω, οπουδήποτε κλείσει. Καλό θα είναι για τον Άρη να κλείσει όπου θα πάρει τα περισσότερα χρήματα. Από όπου έχει να πάρει τα περισσότερα χρήματα, μαγιά του και καμάρι του. Με έχουν στείλει μια ασύλληπτη φωτογραφία και ειλικρινά θα ήθελα πάρα πολύ να τα ανεβάσω τώρα στο ίντερνετ, όπου έχει τον το Ράμος να κάνει κεφαλοκλείδωμα στο δήμαρχο το Μπουτάρι. Αποκάλυψε ποιος έκανε, λέει, το πέσιμο στο Μπουτάρι. Την Φύρων την προστατεύει το ΝΑΤΟ πλέον. Ένα εμπάρκο μόνο στην Ελλάδα θα κάνει κακό. Θα πέσουν όλοι οι ξένοι πάνω στην Ελλάδα και θα κρεάζουν. Χώνεψε το Γρηγόρη, Βόρεια Μακεδονία που γεωγραφικά είναι κιόλας. Φίλε μου, πίστευε ό,τι θέλεις, ειλικρινά. Για μένα κανείς δεν έχασε μαχόμενος. Κανείς δεν έχασε. Ο Κωστής μου λέει ότι ο Άρης θα πάρει πιο λίγα χρήματα από τον Πανιόνιο για τα τηλεοπτικά. Καταλάβατε, το μυαλό του τώρα που είναι, στην ίντριγα. Δηλαδή τώρα να κάνει τους Αριανούς να χοροπηδήξουν ότι και καλά τα χρήματα που θα πάρει ο Άρης είναι
πιο λίγα από τον Πανιόνιο. Εκεί, άντε και είναι. Και τι κάνει αυτό τον Άρη? Μικρότερο μέγεθος από τον Πανιόνιο. Το λέω, ο Άρης λείπει κάποια χρόνια από την κατηγορία. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, το πώς μοιράζουν τα χρήματα σε αυτήν εδώ τη χώρα τα τηλεοπτικά είναι μια άλλη ιστορία. Αν τα μοιράζεις εσύ, πες το μας. Λοιπόν, προχωράμε και σε λίγο ποδοσφαιρικά θέματα, γιατί για, ξέρετε, για τα κοινωνικά, πολιτικά και όλα τα υπόλοιπα, πολύ φοβάμαι ότι συζητάμε και δεν κάνουμε τίποτα και γρήγορα ξεχνάμε. Γιατί προσωπικά με χαροποίησε πάρα πολύ αυτό που είδα, η συσπήρωση, ο παλμός και ο παλαϊκός χρησικοσμός που υπήρχε για το θέμα της Μακεδονίας. Γουστάρω πάρα πολύ που το μέσο μου πολεμάει για αυτό το πράγμα και κάθε μέρα ψηλά λέει το όνομα της Μακεδονίας είναι ιερό και αδιαπραγμάτευτο. Καμία υποχώρηση ανιστόρητες λύσεις. Εντάξει, ειλικρινά το γουστάρω πάρα πολύ. Το λέω, το εννοώ, το πιστεύω. Για μένα το να έχεις εθνική συνείδηση δεν έχει να κάνει με πολιτική ταυτότητα. Το να αγαπάς την πατρίδα σου, τη χώρα την οποία γεννήθηκες, γεννήθηκαν οι πρόγονοί σου και όλα τα υπόλοιπα είναι κάτι θεμητό. Πολλά πράγματα είναι αθέμητα, αλλά το να αγαπάς την πατρίδα σου δεν σε κατατάσσει και σε κάποιο πολιτικό χώρο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτοί οι οποίοι την αγαπάν την πατρίδα τους και το δείχνουν έμπρακτα. Και το λέω για μία και τελευταία φορά, το γουστάρω πάρα πολύ που το μέσο στέκεται και ο Παύλος ο Ανδρώνης αυτό το πράγμα μπροστάριδες και επιμένουν, δεν αλλάζουν. Δεν βλέπετε κολοτούμπα. Εκεί η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Λοιπόν, πάμε στα ποδοσφαιρικά. Θα πρέπει να δεχτείτε όλοι, να δεχθούμε, το λέω γιατί έχω συμβαστεί με την ιδέα, ότι το νέο πρωτάθλημα θα είναι μάλλον χειρότερο από τα προηγούμενα. Τώρα θα μου πει κάποιος, τι θέλει να πει ο ποιητής. Τι θέλει να πει ο ποιητής. Όταν βλέπω ότι ο Χιμένεθ κάνει μια και φεύγει από την ΑΕΚ. Όταν βλέπω ότι ο Ολυμπιακός ξανασχολείται με το Φετβατζίδι. Άμα ρωτήσω τον Κυρνίκο τον Αλέφαντο, τον κολλητό, μάλλον, συγγνώμη, το ίδαλμα της Φαλακρής κάποιας, σου λέγει ποιος Φετβατζίδης, τώρα θα το λέει Θεό. Εντάξει, τον αγαπάει τον Ολυμπιακό άνθρωπος, δικαίωμά του είναι να λέει ό,τι θέλει. Όταν ακούτε ότι ο Ολυμπιακός θα ελληνοποιηθεί. Όταν βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός περιμένει πότε θα πέσουν οι υπογραφές είτε με τους Ασιάτες είτε με τη συμμαχία την οποία θέλει ο μεγάλος, προκειμένου βέβαια, το βλέπετε όλοι, να κερδίσει από το ΟΑΚΑ. Δηλαδή κανείς δεν χαρίζει. Αντιληφθείτε το λίγο αυτό. Δεν υπάρχουν στο... Γι' αυτό τρελαίνομαι με τη βλακεία που υπάρχει σε μερικούς, όχι σε όλους ευτυχώς. Έχει ηρεμήσει πάρα πολύ κόσμο τελευταία. Η οποία, άρε πρόεδρα, ρίξε χρήμα. Ποιο χρήμα, ρε παιδιά, να πάρουν θέλουν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν αιμοδότης για το ποδόσφαιρο. Αιμοδότης είναι κάτι ανισόρροπη σε κάτι χωριά πλέον. Που θα βάλουν 2, 3, 5 χιλιάρικα πόσο χρειάζεται. Θα ρωτήσει το ραγκάζι για αυτά τα πράγματα. Ότι οι αιμοδότες πεθάνανε. Όλοι θέλουν να βγάλουν. Και αν δεν θέλουν να βγάλουν, κάτι άλλο θέλουν να πάρουν. Το επόμενο πρωτάθλημα λοιπόν που έρχεται, με την καμία δεν θα είναι καλό. Με την καμία. Θα είναι χειρότερο από αυτό το οποίο είχαμε μέχρι τώρα. Ο μόνος που δείχνει ότι μπορεί να ρίξει λεφτά είναι ο ΠΑΟΚ. Δείχνει. Ακούμε ονόματα. Ακούσαμε για το Σορνά, 36 χρονών. Όπως ακούγαμε, ξεχάστηκε. Είναι το παιχνίδι του καλοκαιριού, ξέρετε. Το ακούγονται ονόματα. Ακούμε τώρα για τον Βέρμπλουμ. Ακούμε για τον Χατσερίδη. Ακούμε για τον ένα. Κάποιος θα κλείσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποιοι θα κλείσουν. Δύο επισημάνσεις έχω να κάνω.
Η μία είναι έτσι πληροφοριακά. Πολλή Ουκρανία βλέπω να αγαπάει και να ψωνίζει ο Ιβάν. Εκτός αν είναι αγορές του Μίχελ. Πολλή Ουκρανία ρε παιδί μου. Πολύ προτίμησε Ουκρανία. Από την Ουκρανική αγορά, όχι Ουκρανούς ποδοσφαιριστές, δεν και καλά. Και από την άλλη, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ επιτέλους πορεύεται με ένα συγκεκριμένο προπονητή μετά από καιρό και δεν ψάχνεται για το τι θα γίνει, αν θα γίνει τελευταία στιγμή, δεν βλέπω για ποιο λόγο να μην τελειώσει το συντομότερο και το ρόστερ το οποίο θέλει να έχει. Δηλαδή, τα τερτύπια των παλαιότερων ετών που βλέπαμε τελευταίες μέρες του καλοκαιριού να κάνουν παρέλαση. Ένα σκασμό ονόματα και τελευταία στιγμή να έρχονται κάποιοι ποδοσφαιριστές και πολλές φορές καλοί. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει αυτή η ιστορία, να προηγηθούν διαφορετικά. Γιατί είναι διαφορετική η κατάσταση. Αλλιώς εγκληματίζεται ένας ποδοσφαιριστής όταν είναι από τώρα και αλλιώς όταν είναι τελευταία στιγμή. Είναι απλά πράγματα, απλά ελληνικά. Όσο και να δυναμώσει όμως ο ΠΑΟΚ, δεν περιμένω κάτι καλύτερο από τις υπόλοιπες ομάδες. Δική μου εκτίμηση. Αν θα τραβήξουν λαγό από το καπέλο, μαγιά τους. Την καλησπέρα μου στον κύριο Βασίλη Ψηφίδη. Πήγαν στο Βλαμένο. Καλά να περάσετε οι παλέμαχοι του Άρεος. Θα ακούς καράφλα, σε καλούν να πας εκεί. Πώς βλέπεις το φίλο στην Αμερική, καλά αποτελέσματα έχει. Για τον Παναγιώτη το Δηλιμπέρι λες. Έκανε μια επιλογή ζωής. Δεν κρίνω τα αποτελέσματα που έχει, τα αγωνιστικά. Εγώ βλέπω ότι έκανε μια αλλαγή ζωής για συγκεκριμένους λόγους και του εύχομαι να τον ευχαριστεί αυτό που κάνει και να βρει αυτό που πραγματικά θέλει. Καλησπέρα κόκκινε, καλημέρα κόκκινε. Κάτι ακούστηκε για Μυροφορίδη και Έλληνα επιχειρηματία που θέλει να επενδύσει. Φίλος του Μυροφορίδη λέει, γνωρίζεις κάτι? Θα μιλήσω για Ρακλή τώρα. Θα διαβάσω και τα υπόλοιπα. Ας ελπίσουμε λέει το τέλος ο μόνος φορένας θα είναι μεταξύ Άρη Παναθηναϊκού Ηρακλής στη Β'. Ο καθένας ό,τι τιμάται χαίρεται. Τι χρήμα λέει εδώ, τον Νοέμβρη βγαίνει στη δημοπρασία το 47% του Καραϊσκάκης από την Αλφα Μπανκ. Σταματή, επειδή το θέμα δεν το γνωρίζω. Μήπως αυτό έχει να κάνει με τον επιχειρηματία τον οποίο κλείσανε μέσα και πιάστηκε για άλλα σκάνδαλα. Μήπως λέω εγώ τώρα. Η Φαλακρή κάποια απεργία, ναι, κάνει απεργία σήμερα. Είναι απίστευτο. Κάποιοι ό,τι θυμούνται χαίρονται. Δεν πειράζει. Πάμε στον Ηρακλή. Έγινε μια συνάντηση χτες. Η οποία δίνει κάποιες ελπίδες. Προσέχω πάρα πολύ καλά τη διατύπωση των όσων λέω. Δίνει κάποιες ελπίδες για την επόμενη μέρα του Ηρακλή. Σύμφωνα με αυτά τα οποία γνωρίζω, από και κλείεται να διαγραφούν όλα τα χρέη. Δηλαδή, θα αλλάξουν κάποια πράγματα, δεν θα έρθουν όλα τα χρέη, θα επομισθούν χρέη στον κύριο Παπαθανασάκη, αλλά θα μείνει κάτι αρκετό δηλαδή, το οποίο μπορεί να είναι κοντά στο 50% για τους ανθρώπους οι οποίοι διοικούν σήμερα τον Ηρακλή. Τώρα αυτό το πόσο είναι, το τι είναι και πώς πρέπει να πληρωθεί, μην με ρωτάτε, δεν έχει γίνει καθάριση. Δείχνει καλή διάθεση ο Βασιλιάδης, δεν μου φτάνει. Γιατί? Ξεκαθαρίζω τα πράγματα. Αξιότιμε κύριε Βασιλιάδη, όπου θέλετε να κάνετε 20 τις ομάδες φέτος, πρώτον πρέπει να ισχύσει για τον Ηρακλή ό,τι και για την Παναχαϊκή. Πώς βρείτε τρόπο. Όπως βρήκατε τρόπο, όχι εσείς, να είναι ο Παναθηναϊκός Σούπερ Λίγκα, βρείτε τρόπο ο Ηρακλής να είναι στις 20 ομάδες.
Με το 50% χρεών. Με το 50% χρεών. Βρείτε τρόπο. Τον έχετε βρει το κοροϊδάκι. Παίζετε στην πλάτη του ένα σώρο παιχνίδια. Ή παίζουνε, να μην κατηγορήσω εσάς. Και κάποια στιγμή αυτή η πλάκα πρέπει να τελειώνει. Αρκετά λιδωρήθηκε από πολλούς, οι οποίοι έχουν περίσσιο θράσος και κάνουν πλακίτσα. Αλλά κάποια στιγμή το σωστό και το πρέπον είναι τον επιστρέφεις στους 20, εγώ δεν σου πω στους 10, στους 20. Κάποια στιγμή είναι καιρό να την πληρώσει κάποιος ο οποίος χρέωσε ομάδα. Δεν μπορεί δηλαδή αυτό το πράγμα, έλεος. Αυτή η πλάκα όχι απλά έχει όρια, πρέπει να τελειώνει. Όποιος θέλει μπαίνει σε μια ομάδα, τη χρεώνει όσο θέλει και μετά κυκλοφορεί ελεύθερος. Κάτσε ρε φίλε. Να λέει πώς έγινε το χρέος. Πώς έγινε το χρέος ρε φίλε. Τον ελέγξατε ποτέ αυτό? Εσείς τον ελέγξατε? Αν τον ελέγξω εγώ ως τι? Έχω δικαίωμα να τον ελέγξω? Όχι. Εσύ ως κράτος τι κάνεις? Και στο κάτω κάτω τα χρέη είναι νούμερα τα οποία τα υπομειζόμαστε οι υπόλοιποι. Η εφορία, το ΙΚΑ, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα υπόλοιπα. Γιατί τον αφήνεις? Κοπάνα τον. Κράτος δεν είσαι? Θέλεις να είσαι? Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι του γουστάρει βάζοντας την πλάτη του μια ομάδα. Δεύτερον, αυτό για μένα είναι τον πρωτεύων. Εκτιμώ πάρα πολύ τον ποδοσφαιράνθρωπο Παύλο Μηροφορίδη. Θα σας το πω από τώρα γιατί ακούω διάφορα. Με πρώτο και καλύτερο τον έξω με το φαλακρό. Ο Παύλος ο Μηροφορίδης του χρόνου θα είναι μάλλον Super League. Με ομάδα της Super League. Αυτά βγαίνουν. Τα όνειρα θερινής νυπτός. Η αγάπη που έχει για το περιβάλλον και την αγάπη που εισέπραξε στον Ηρακλή. Και πολλά ακόμα ισχύουν. Ναι, οκ. Okay. Αλλά μην τα μπερδεύετε, μην τα συγχαίετε. Υπάρχει ένα υγιές κομμάτι στον Ηρακλή. Το οποίο είναι η όποια διοίκηση υπάρχει αυτή τη στιγμή, χωρίς μία, με πάρα πολύ φιλότιμο όμως και πολύ τρέξιμο, το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, με τον Μπαξεβάνο προπονητή και τον Τάσο Κασαμπή τεχνικό διευθυντή, το οποίο λειτουργήσε χωρίς προετοιμασία, με τα πρότυπα της πιο επαγγελματικής ομάδας στην Ελλάδα. Είχαν όλοι να λένε. Είχαν όλοι να λένε. Δεν γίνεται ρε παιδιά αυτό να μην το συνεχίσεις. Δηλαδή ό,τι καλό δημιουργούμε θα το διαλύουμε? Ρωτάω. Δηλαδή αν αυτό το κομμάτι το οποίο πορεύθηκε πήγε τέλεια μέχρι τώρα, χωρίς να έχει αργό κανέναν άλλον παρά τον κόσμο τον ίδιο, ο οποίος είναι ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητες του βοήθη. Άλλος έβαλε 10, άλλος 20, άλλος 100, ο καθένας ό,τι είχε. Στη Β' Εθνική δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Θα τη βρούμε την άκρη πάλι, μη μάσατε. Αλλά είναι πολύ καλύτερα αν έχεις το Χωσάδα, τον Άπλα, ο οποίος φυσικά έχει και την άκρη να πάρει. Αυτό είναι το πολύ καλύτερο, το ιδανικότερο. Γιατί με το ελεήστε το φτωχό σε εισαγωγικά να βγαίνουμε σε Ριάννη, πάρε εσύ 2 εισιτήρια, πάρε εσύ 3 εισιτήρια, βάλε εσύ μια χορηγία, βάλε εσύ μισή χορηγία, ξέρετε κάποια στιγμή σε γονατίζει. Θα γίνει αυτό το πράγμα, γιατί ο Ηρακλής ο οποίος ονειρευόμαστε όλοι πρέπει να είναι δυνατός σε όλα τα επίπεδα. Αυτό έχω να σου πω φίλε μου επειδή ρώτησες. Για μένα το μοτίβο που υπάρχει αυτή τη στιγμή και είναι άκρως επιτυχημένο δεν αλλάζει. Γνώμη μου,
προσωπική γνώμη, τίποτα άλλο. Αν έχεις να προτείνεις κάτι άλλο, καθένας μπορεί να λέει τη γνώμη του δημοκρατικά και όμορφα. Καλή εκπομπή. Η αγορά παικτών από την πρώην Σοβιετική Ένωση δεν έχει ΦΠΑ. Οπότε είναι λογικό να αποκτούνται ποδοσφαιριστές από εκεί. Α... Ναι, αλλά τους παίρνει εδώ. Επειδή δεν τα ξέρω, Άρη από το Έξιτερ, βάλε με λίγο στο πνεύμα. Βάλε με λίγο στο πνεύμα. Δηλαδή, αγοράζει αυτός εκεί, δεν έχει ΦΠΑ. Okay. Από εδώ, όταν αγοράζει από εκεί, δεν έχει ΦΠΑ. Είναι φόρος προστιθέμενης αξίας. Πρόσεχε. Τσέκαρε το και ενημέρωσε με, σε παρακαλώ. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα και ανοίξουμε γραμμές, να πω για όλους σας οι οποίοι θέλετε χρώματα με πολύ υψηλή καλλυπτικότητα και τα καλύτερα στην αγορά, ξέρετε ότι είναι τα Vitex. Τα χρώματα Vitex θα τα βρείτε σε ένα πολύ μεγάλο κατάστημα, το κατάστημα Κοσμάγουλ, το οποίο έχει ανοίξει στον Εύοσμο, Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι, με τηλέφωνο το 2310303. Είναι ένα από τα καταστήματα Κοσμάγουλου, αλλά αυτό είναι το μεγαλύτερο, που σε 1100 τετραγωνικά μέτρα θα βρείτε τα πάντα για το βάψιμο και ιδέες ανακαίνησης. Απαραίτητο διαφημιστικό και επανερχόμαστε με τις δικές σας γραμμές. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοκλου στον Εύοσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοκλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοκλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύοσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Mega Outlet. 5η 31 Μαΐου. Clearance Sale. Σούπερ τιμές. Σούπερ προσφορές. Μόνο την 5η 31 Μαΐου. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη. Πάντα. Διασκεδάστε με το goldmall.gr. Εισιτήρια εισόδου στη μισή τιμή με έκπτωση 50% και ένα welcome drink για το υπέροχο μουσικοχορευτικό θέαμα The Party Goes On με τον αγαπημένο Πασχάλη και την μπάντα του στο θέατρο Βεργίνα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Αποκτήστε τώρα το κουπόνι της προσφοράς στο www.goldmall.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 230 060. Από εδώ με περιμένουν τα παιδιά για φαγητό. Από εκεί μια βόλτα στην παραλία. Και μετά τη στροφή με περιμένει μια νύχτα που θα μου μείνει αξέχαστη. Μια ακόμη συναρπαστική εμπειρία σε περιμένει στην επόμενη γωνία. Το νέο μίνι έφτασε. Απόκτησέ το από 19.740 ευρώ ή 159 ευρώ το μήνα με το Free Easy Mini της Mini Financial Services στη Velmar. Το μοναδικό επίσημο έμπορο μίνι στη Βόρεια Ελλάδα. Velmar, μέλος του ομίλου Θήτα Βασιλάκη. Ονομάζομαι Χρήστος Κωνσταντινίδης και είμαι ξενοδόχος. Η οικογένειά μου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά πολλά χρόνια στις Σέρρες. Οι άνθρωποι του αγωγού και βοήθησαν την περιοχή μας βραχυχρόνια και μακροχρόνια. Τα βραχυχρόνια ωφέλη ήταν η οικονομική ρευστότητα της επιχείρησης αλλά και του σύνολου της εργατικής κοινωνίας. Μακροχρόνια ωφέλη ήταν να βελτιώσουμε τις συνθήκες ασφάλειας αλλά και υγείας, να προμηθευτούμε ακόμη περισσότερα τοπικά προϊόντα για να περιορίσουμε το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα στην περιοχή και φυσικά να αναβαθμίσουμε ενεργειακά το σύνολο του ξενοδοχείου μας. Η εμπειρία που βιώσαμε βοήθησε την επιχείρηση να αναβαθμίσει το σύνολο των υπηρεσιών της και σίγουρα τώρα είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ για να αντιμετωπίσουμε το μέλλον και να προσφέρουμε ακόμη καλύτερες υπηρεσίες στους επισκέπτες του νομού μας. Οι διαδρομές των ανθρώπων συναντούν τη διαδρομή του αγωγού. Επισκεφτείτε τη σελίδα του TAP κάθετος διαδρομές και δείτε τις ιστορίες τους. Τι είναι αυτό ρε! Τι είναι αυτό ρε! 20.000 ευρώ! Και live μουσική με την Ελευθερία Πάτσι! Και δώρα έκπληξη με την είσοδό σου! Και παρουσιαστής έκπληξη της βραδιάς! Πότε είναι αυτό ρε! Σάββατο 2 Ιουνίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Με μουσική, εκπλήξεις και με super duper κλήρωση για 20.000 ευρώ μετρητά. Και φυσικά χωρίς εισιτήριο εισόδου. Θα γίνει χαμός, θα γίνει πανικός. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕ. Παίξτε υπεύθυνα. Πρόσεχε τι τάζεις, γιατί παίζει να το πιάσεις. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 3.800.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. 60 χρόνια ο ΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Είσαι αγρότης. Για ό,τι ανταλλακτικό ζητάς, στον Πεχλιβανίδη πρέπει να πας. Λάζαρος Πεχλιβανίδης. Ανταλλακτικά τρακτέρ. Γνήσια και aftermarket. Για Massey Ferguson. Landini. Perkins. Case. Holland. Άμεση και γρήγορη αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Λάζαρος Πεχλιβανίδης. 40 χρόνια. Δίπλα στον αγρότη. 10 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας. 2310-681-597. Ραντεβού στις 9, τηλεκόνφερανση στις 10. Για να δω και τα mail μου στο κινητό. Οχ, το ξέχασα! Επειδή ένα μυαλό, ένα BrainVit την ημέρα. Το BrainVit της Health Aid περιέχει βιταμίνες, αμινοξέα και βότανα. Ιδανικό για πνευματικά εργαζόμενους και ηλικιωμένους. BrainVit, 15 χρόνια στην Ελλάδα. Από τη Pharma Center, με κέντρο το φαρμακείο. Βάλε στάνταρ στο αυτοκίνητο, ρε Γιάννη. Και γιατί να βάλω στάνταρ? Γιατί έχουν μέχρι και 4 χρόνια εγγύηση. Και γιατί έχουν 4 χρόνια εγγύηση? Γιατί είναι μπαταρίες τελευταίας γενιάς με εξελιγμένη τεχνολογία Punch Grid και Grid Protection. Και τι σημαίνουν αυτά τα Punch και τα Grid? Θα με σκάσεις. Σημαίνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, καλύτερη απόδοση από τις κοινές μπαταρίες και σε τιμή στάνταρ. Και δεν μου λες, αφού έχει 4 χρόνια εγγύηση, πόσο μπορεί να κρατάει ρε εσύ αυτή η μπαταρία? Ωρε φίλε. Θες μπαταρία για το αυτοκίνητο? Βάλε στάνταρ. Η μοναδική στην Ελλάδα με εγγύηση μέχρι και 4 χρόνια. Εδάφες. Η δύναμη να προσφέρεις με πράξεις. 100% έκπτωση στα τέλη σύνδεσης για όλες τις νέες συνδέσεις του 2018. Εδάφες. Η δύναμη στο φυσικό αέριο. Για νέες συνδέσεις καλέστε στο 11150. Στη Θεσσαλονίκη δύο πράγματα αγαπάμε. Τον καλό καφέ και τη γειτονιά μας. Τα καταστήματα For All ενώνουν αυτές τις δύο μεγάλες αγάπες, αφού πια βρίσκονται σε κάθε γειτονιά. Με 30 καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, έχεις κάθε μέρα δίπλα σου τον καλύτερο καφέ και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Τρία νέα καταστήματα For All λειτουργούν ήδη. Θεμιστοκλήσο Φούλη 12, Παπαναστασίου 197 και Προέκταση Μακρυγιάννη 20 στον Εύωσμο. Τελειώσατε με το βάψιμο του σπιτιού σας? Αχ ναι! Τέλος η μούχλα και τα μικρόβια. Βάψαμε με Σεπτολούξ, τη νέα σειρά της Τετραλούξ. Σεπτολούξ από την Τετραλούξ. Αντιβακτηριδιακό, αντιμουχλικό, αντιαλλεργικό χρώμα. Πιστοποιημένο και ειδικά σχεδιασμένο για σπίτια, σχολεία, νοσοκομεία και χώρους εστίασης. Υγιεινό περιβάλλον με χρώμα βασισμένο σε νανοσωματίδια αργύρου χωρίς συντηρητικά και χημικά. Σεπτολούξ από την Τετραλούξ. Ζήστε σε περιβάλλον Τετραλούξ. Υγιεινά, χωρίς μικρόβια και αλλεργίες. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της φετινής άνοιξης ξεκινά. Κάποιο λόγο γίνανε. Από 4 Μαΐου ο Νίκος Οικονομόπουλος μας υποδέχεται στο ολοκένουριο Φίξ. Παρακαλώ να πεθάνω. Νίκος Οικονομόπουλος. Οι νύχτες μας θα αλλάξουν για πάντα. Για παράδειγμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο ο Νίκος Οικονομόπουλος στο εντελώς ανανεωμένο Fix. Όποιον αρέσει τελικά αυτό που είμαι. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-514-511. Μετρόπολης 95,5. Η συχνότητα των σπορ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και οι γραμμές είναι δικές σας. Μία μένει σε εκκρεμότητα. Τα τρία εντάρια τα έχετε καλύψει τα πέντε. Άλλος ένας μπορεί να τηλεφωνήσει. Να πω ότι είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή και την οριστική διαγραφή σε ένα μόλις λεπτό. Επίσης, στο www.listopartu.gr θα βρείτε
ό,τι ανταλλακτικό χρειάζεται για το δικό σου αυτοκίνητο και να μην ξεχνάτε ότι όλες οι μηχανές αυτοκίνητων είναι με 150 ευρώ. Οι γραμμές είναι κατηλημένες. Πάμε. Παρακαλώ. Γρηγόρη, είμαι ο πρώτος. Ο πρώτος και ο καλύτερος. Και έτσι έπρεπε να γίνει. Καλά είσαι? Το καταδύναμη. Μπράβο ρε Γρηγόρη, να σε πάτε καλά. Μπορώ να κάνω ένα, άμα με επιτρέπεις, για 1,5 λεπτό να κάνω ένα μονόλογο? Φυσικά. Τι... Δεν θα προσβάλλω, δεν θα βρίσω. Ό,τι πήρα για να μιλήσω για το μοναδικό, για τον έρωτα και την πίστη. Αυτό το συνέστημα που πηγάζει για αυτή την ομάδα. Που όμως κάποιοι προσπάθησαν να τη διαλύσουν. Τους χαλούσαν τα σχέδια τα υπόγεια. Την αφήσανε χωρίς σπίτι για 15 χρόνια. Την πολέμησαν με υβριδικό πόλεμο. Αλλά τώρα υπούλωσε τα φτερά της, ακόνησε τα νύχια της και είναι έτοιμη για μια μάχη στον αέρα. Εκεί που είναι το βασίλειό της. Η ΑΕΚ δεν έχει να κάνει με το θάνατο, κύριε, αλλά με την Ανάσταση. Είναι η δευτέρα παρουσία που κάποτε μιλούσαν οι γραφές. Η ΑΕΚ είναι η θεά όλης της γης. Ζήτω η ΑΕΚ. Γεια σου, Γρηγόρη. Γεια σου, φίλε μου. Παρακαλώ. Κοντινέ. Έλα. Πού είναι η Φαλακρή Γκέισα σήμερα? Η Φαλακρή Γκέισα έκανε πιο νωρίς. Τι έκανε? Εκπομπή? Χωρίς εσένα? Γιατί? Καλά, λέω, τέλος πάντων, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει μαζί. Σήμερα μας χώρισε η απεργία. Εντάξει. Να σου κάνω μια ερώτηση θέλω μόνο. Επειδή ο ασέβαστος ο άλλος το λέει σαν αστείο, αλλά εγώ τώρα σοβαρά θέλω να το ακούσουμε αυτό. Αυτό που λέει για το Άγιον Όρος, τι έχει πάει κάποια στιγμή, έτσι. Δεν πήγα κάποια στιγμή. Πήγα πρώτη φορά το 76. Ναι. Έμεινα το 86 για 9 μήνες. 9 μήνες, ρε φίλε, όταν πάνω στο βουνό. Γιατί πού είναι το πρόβλημα? Τώρα, είναι δύσκολες συνθήκες, λέω. Δεν είναι και ξενοδοχείο πεντάστερο το Άγιον. Δεν, ακριβώς. Έχει πάει ποτέ? Δεν έχω, αλλά θέλω να πάω και γι' αυτό θα ήθελα να αν μπορείς έτσι να πεις δύο πράγματα από την εμπειρία σου. Θα σου πω. Να αξιώ. Λοιπόν, δεν είναι θέμα. Θα σου πω όμως, θα σου κάνω μια παρατήρηση. Σε κάποια πράγματα δεν χωράει χαβαλές. Και εντάξει, τώρα να σωτηρίζει για το Άγιον Όρος και για τον Παΐσιο δεν είναι πολύ ευχάριστο για κάποιους ανθρώπους. Άκουνα, αισθάνομαι και πάρ' το όπως θέλεις αυτό, ότι δεν είμαι άξιος να κρίνω κανέναν. Από τη στιγμή που κριτής όλων είναι μια ανώτερη δύναμη. Εγώ το λέω Θεό, ο άλλος μπορεί να το λέει όπως θέλει. Εντάξει, απλά σου λέω ότι οι ακροατές κοσβαλόμαστε όταν ακούμε τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να μην. Άντε, ένα ραπί, βρωμοχριστού και ένα βρωμοπάρκα πάει και έρχεται. Αλλά μια συνεχής ηρωνία προς το Άγιον Όρος και τον πατέρα τον Παΐσιο. Ο καθένας. Άκου να δεις. Μπορώ εγώ τώρα να είμαι άξιος να πω κάτι για τον Άγιο ή για κάποιους άλλους? Να το υπερασπιστείς, αυτό λέω, να υπερασπιστείς αυτή την εμπειρία σου, το Άγιον Όρος. Εγώ δεν είμαι ούτε δικηγόρος, ούτε μπορώ να υπερασπιστώ το Άγιον Όρος. Δεν είμαι άξιος. Ωραία, τέλος πάντων, πες τώρα. Για πες να μην τώρα, το... Θα σου πω, καταρχήν, το θεωρώ άδικο απέναντι στον εαυτό μας, εμείς που είμαστε Θεσσαλονίκη Βορειοελλαδίτες, να έχουμε ένα τέτοιο πλούτο δίπλα μας, πρώτα απ' όλα πολιτισμικό, και να μην τον έχουμε επισκεφθεί μία φορά. Σωστός. Λέω, πάτε, δείτε και πείτε ό,τι θέλετε μετά. Υπάρχουν. Σωστός. Δηλαδή είναι πολλοί. Δηλαδή δεν μπορεί να έχω δει Κινέζους, Ιαπωνέζους από την Ουρουγουάη, από πού μπορεί να φανταστεί, Εσκιμώους να πηγαίνουν στο Όρος και να μην πηγαίνουμε εμείς. Και σου θυμίζω το βασικότερο. Ό,τι θες να δεις, θα το δεις. Θες να δεις καλό, θα το δεις. Θες να δεις κακό, θα το δεις επίσης. Είναι ένας τόπος πολύ ευλογημένος και είναι ένας τόπος ο οποίος πρέπει να σε προβληματίσει πάρα πολύ. Γιατί? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τεράστιες γνώσεις, απίστευτο μορφωτικό επίπεδο, δηλαδή με μάστερ όχι σε μία και δύο σχολές, σε πολλές. Υπάρχουν πάρα πολλοί με τεράστια περιουσία, οι οποίοι τα παράτησαν και πήγαν εκεί. Αυτό εμένα πολλές φορές με προβλημάτιζε και καθόμουν και μιλούσα μαζί του και προσπαθούσα να τους αποκωδικοποιήσω. Γιατί ρε φίλε αυτός άφησε το Χάρβαρντ και ήρθε εδώ πέρα, δηλαδή. Ωραία, εγώ τι είμαι πιο έξυπνος από αυτό, συγγνώμη, είμαι πιο έξυπνος από αυτό να και ταιριάζει να είμαι έξω και πρόσεχε, ούτε τίποτα καμιά κουνιστή κανένας περίοδο. Μιλάμε για ανθρώπους. Καλά, δεν ξέρεις ο καθένας τη ζωή του. Τι... Όχι, για ανθρώπους φυσιολογικότατους. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Πες τότε ποιο ήταν το highlight, ας πούμε, πιο συγκλονιστική εμπειρία που έζησες, όσες φορές έχεις πάει. Ο Άγιος. Το κορυφαίο, ας πούμε. Ο Άγιος. Ο Άγιος, ε. Ο Άγιος. Δηλαδή είχες προσωπική εμπειρία, τον γνώρισες? Με δουλεύει, ρε φίλε, σου λέω ένα χρόνο. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να το λέτε και στην πλάκα τώρα. Όχι, δεν ξέρω αν είναι. Φυσικά. Ο σταυρός που φοράω είναι από τον ίδιο.
και ήταν όντως, ας πούμε, τέτοια μορφή όπως λένε αυτοί που πήγανε και δεν μπορεί να περιγραφεί μέσα από κανένα βιβλίο, μέσα από τίποτα. Ναι, μάλιστα. Δηλαδή, θα σου πω κάτι, επειδή είμαι τρομερά σοβινιστής, οι περισσότεροι λένε το εξής, ότι όταν πήγαινες εκεί, κατέβαινες από το κουλουμούσι κάτω για το κελάκι του, έλεγε το όνομά σου, έλεγε γεια σου Χρήστο, γεια σου Κώστα, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Κάτι το οποίο έγινε πολλές φορές. Εμένα το παλιό από εδώ 6 χρονών, όταν πήγαινα τρέχοντας μπροστά από τους άλλους, τι μπορεί να μου είπε, μπορεί να φανταστείς. Έλα, πες, δεν ξέρω. Καλό σου Σαλονικιό. Ένα παιδάκι έξω. Αυτό έχει μείνει χαραγμένο μέσα μου. Δεν ξεχνιέται. Μάλιστα. Δηλαδή, ποιος είμαι εγώ να μου πει καλό σου Σαλονικιό. Και τι έγραφε το κεφάλι μου Σαλονικιός. Ξέρεις τώρα, ο καθένας μπορεί να το χλεβάσει, να γελάσει. Ναι, ναι, για όχι, μένα ήταν πολύ αυτό, τίτλος τιμής, δηλαδή με συγκλώνησε. Και πολλά ακόμη, τα οποία δεν είμαι σου άξιον, δεν έκανα τίποτα, σου είπα, επειδή ρώτησες δύο πράγματα, εύχομαι να αξιωθείς να πας μια βόλτα, δεν θα χάσεις. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Παρακαλώ. Γρηγόρη. Γεια σου Αλέξανδρε. Λοιπόν, εγώ από εκεί που εγώ είμαι της εκκλησίας, κάτω να κάνω το μικρόφωνο. Ακούσα, καλύτερα. Μ' ακούς, Γρηγόρη? Σ' ακούω, Αλέξανδρε. Λοιπόν, επειδή είμαι και εγώ της εκκλησίας, ο παππούς μου εδώ στην ΚΟ έριξε την εκκλησία του Αγίου Νικολάου από θαύμα το 1900, όταν ήταν η Ιταλική κατοχή και οι Ιταλοί δεν ήθελαν να χτιστεί η εκκλησία και ήρθε ένα αεροπλάνο εκεί. Οι Ιταλοί πήγαν να εμποδίσουν, αλλά έπιασε μια θεομηνία και το αεροπλάνο που έδεσε στο λιμάνι της ΚΟ. Ξαφνικά κοπήγαν τα σκηνιά και όπου φύγει έφυγε το αεροπλάνο και το χάσανε και έτσι εξίστηκε η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Όσο για τα Άγιο Όρος που είπα προηγούμενος, έχω πάει στα Άγιο Όρος, έχω δει την πιο θαυματουργή εικόνα του κόσμου, το λέω και συγκινούμε. Στις καρδιές. Το Άξιον Εστί. Το Άξιον Εστί της Παναγίας. Το Άξιον Εστί εκεί μέσα. Στο Πρωτάτο. Στο υπόγειο. Και την ήταν γεμάτο ρόλεξ, αλυσίδες και τίποτα. Επειδή το χρήμα πρόδωσε ο Χριστό, θέλω να πω ότι, τι να πω, συγκινούμε. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Γεια σας. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Όταν κύριε Κόκκινε, εσείς και ο κύριος Φλιάκος, οι οποίοι είστε φανατικοί αντιαεξίδες και στάζει χωρίς σας, μιλάτε για την ομάδα η οποία είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος και θα συνεχίσει να είναι για τα επόμενα χρόνια. Θα πρέπει να είστε λίγο πιο διαβασμένοι και πιο προσεκτικοί στις διατυπώσεις σας. Ακούω τις παρατηρήσεις σας. Ο Μανώλο Χιμένες στην παρουσίασή του από την Las Palmas είπε τα εξής. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα να φύγω από την Ελλάδα και την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα είναι για πάντα στην καρδιά μου και οι λόγοι που έφυγα ήταν καθαρά προσωπικοί, ήθελα να έρθω στην Ισπανία. Οπότε αυτά τα πριν και τα πριν, κρατήστε για τον εαυτό. Εντάξει. Λοιπόν. Δεν μου λες. Συγγνώμη. Ένα-ένα. Θα τελειώσω. Ένα-ένα. Ο Χιμένεθ είναι στην ΑΕΚ ή έφυγε? Στη Las Palmas είναι. Έφυγε από την ΑΕΚ. Έφυγε από την ΑΕΚ. Τα προύτσου κράτα για τον εαυτό. Έφυγε από την ΑΕΚ. Ναι, βεβαίως και έφυγε. Και αιτιολόγησε και τους λόγους που έφυγε. Ρε φίλε μου. Εγώ ήμουν ψεύτης. Ήμουν ψεύτης ή αληθινός? Πολωτούμες, όχι σε μένα. Ήμουν ειλικρινής ή ψεύτης? Είπα τους λόγους από το πίσω. Δεν μ' απάντησες. Αυτό που σου είπα για το Χιμένεθ έγινε ή όχι? Ρε, αναφέρομαι σε αυτό που είπε σήμερα για το Προύτς, καταλαβαίνεις ελληνικά ή όχι? Καλά, Προύτς. Εντάξει, κράτο για τον εαυτό σου αυτό το Προύτς. Οκ. Μάθε λοιπόν ότι ο λόγος που έφυγε κύριος Χιμένεθ, το τελευταίο, ήταν ότι η ΑΕΚ απέσυρε την πρότασή της. Έτσι σας βολεύει, θα φυγεί στη Θεσσαλονίκη. Πάρε στα γραφεία κάτω σας πάτα. Πάρε στα γραφεία σας πάτα. Λοιπόν, και ρώτα, την απέσυρε την πρότασή ΑΕΚ, ναι ή όχι? Εγώ ξέρω τι είπε ο κύριος Χιμένεθ δημόσια. Εγώ ξέρω τι έγινε. Άκουσέ με τώρα. Ο κύριος Μερισσαλίδης σε ξεβράκωσε και εσένα και τους άλλους με το λιβάγια. Εμένα. 1,8 η αγορά του, βεβαίως. Εσύ δεν έλεγε θα φύγει. Εγώ σου είπα 5 ονόματα που θα φύγουνε. Λοιπόν, και τα 1,8 τον αγόρασε, για να 2,3 τριετές συμβόλαιο μαζί με τα γόνους. Ο Χιμένεθ έφυγε. Ο Αραούχο έφυγε. Και θα έρθει με μεταγραφή κανονική. Ο Αραούχο έφυγε. Θα αγοραστεί παρακαλώ. Δεν θα έρθει ο Αραούχο.
Καλά, καλά τραγούδα. Θα φύγει και ο Βράνιες. Και... ποιο θα φύγει? Και ο Βράνιες. Και βγάλε με λάθος. Έφυγε, έφυγε ο Χριστοδουλόπουλος. Όσο και να έφυγε ο Χριστοδουλόπουλος. Που με βγάλατε, πέσατε να με φάτε. Έφυγε ο Χριστοδουλόπουλος. Το να κάνω και ένα λάθος, δεν μπορεί εμένα να με λες παραπληροφόρηση. Όσο και να φτάσει η χολή εσένα και του Κυριάκου, θα σέβεσαι. Ρε φέλε, ποια είναι η χολή? Λοιπόν, και το τελευταίο που θέλω να κλείσω για να μην κρατώ τον κόσμο. Δεν μπορεί να βγαίνεις δημόσια, εσύ ο Γρηγόρης Κόκκινος, και να ζητάς δημόσια από τον υπουργό να ανεβάσει τον Ηρακλή κατηγορία. Είναι σκάνδαλο αυτό που κάνει. Ωραία. Εσύ κατηγορείς. Είναι σκανδαλώδες. Δηλαδή δεν είναι σκάνδαλο ότι το ρίξανε. Δεν σε τιμάει. Δεν κατάλαβα. Το ότι ψήφισε η ομάδα στην καρδιά σου. Να πέσω τα ποδόσφαιρο, ρε φίλε, αν είσαι ομάδα. Τι να κάνω? Να πέσει ποδόσφαιρο στη Β' Αθηνική και να ανέβει αν είσαι ομάδα. Όχι, θα ανέβω, φίλε μου. Ήταν δημόσια τον υπουργό να ανεβάσει κατηγορία. Φυσικά έχω απέτηση. Δεν κατάλαβε καλά, ρε. Το απαιτώ. Ποιο εσύ είναι τα γάρι που θα μου πει δεν έχω δικαίωμα? Τι να τα που λες, ρε, δημόσια, ρε. Δεν πρέπει σε λίγο. Τι λες, ρε, γίνα μη σικιώμη. Καθοδό, ρε. Ούστρε, πρασινό κάποια. Ζωένατε, άντε. Άντε, ρε, πρασινό κάποια. Άντε, μπράβο. Άντε, βρε, πήρες πορτάσμα στα χαρτιά και λαϊδάς κιόλας. Στείλ τον, ρε. Άντε, μεσημεριάτικα, άμα ανεβάσει πίεση. Ναι. Έλα, καλά ήμασταν, ήραμα. Έλα, πρώτη φορά πάνω στην εκπομπή. Καλώς τώρα. Τη βρίσκω διασκεδαστική. Σε αυτό που έλεγε στην αρχή, ρε φίλε, το θεωρώ μεγάλη προπαγάνδα να χαρακτηρίζει την κυβέρνηση κομμουνιστική και εγώ... όχι μόνο μειώνει τον κόσμο που πιστεύει σε ιδέες του Μάρξ και του Λένιν, αλλά αντίθετα τους προσβάλλεις κιόλας. Ωραία, πες μου που έσφαλα. Ρωτάω, πες μου που έσφαλα. Ωραία, φίλε, θα σε αφήσω. Πες μου που έσφαλα και εντοπίζεις τα λάθη. Ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία σχέση με τον κομμουνισμό. Η κυβέρνηση. Καμία σχέση. Με συγχωρείς, δηλώνουν ναι. Αριστεροί. Δηλαδή, εγώ τώρα, άμα έρθω και σου πω ότι δηλώνω ότι είμαι ραδιοφωνικός παραγωγός, είμαι ραδιοφωνικός παραγωγός. Σωστά μιλάς. Συγγνώμη, εγώ δεν κατηγόρησα εσένα. Δεν ναι. Χρέωσα εσένα. Ναι, ρε, φίλε. Εγώ μιλάω για αυτή την κυβέρνηση. Είναι λάθος, ρε φίλε, να λες μια κυβέρνηση ότι αυτή είναι κομμουνιστική κυβέρνηση. Δεν είπα ότι είναι κομμουνιστική. Οι ίδιοι δηλώσαν ότι είμαστε αριστεροί. Πιστεύουμε στο Μάρξ. Α, οι ίδιοι τα λέγανε. Εγώ τα είπα. Καλά. Συγγνώμη, εγώ τα είπα. Ναι, απλώς εμένα αυτό που με πειράζει είναι ότι προβάλλει συνέχεια από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όχι από την εκπομπή σου συγκεκριμένα. Φίλε μου, μισό λεπτό. Εδώ δεν είμαστε, τουλάχιστον σε μένα και τον Κωστή, δεν ανήκουμε σε κανένα κομματικό χώρο, σε καμία πολιτική προπαγάνδα. Λέμε αυτά που βλέπουμε με το δικό μας κριτήριο. Λάθος, λάθος. Σωστό, σωστό. Λέω, αυτή η κυβέρνηση λέει αυτά. Έλεγε ότι θα πολεμήσει, θα κάνει, θα φτιάξει τις ανισότητες και όλα τα υπόλοιπα. Πράγματα τα οποία είναι μέσα από τη μαρξιστική θεωρία. Εντάξει. Δεν είναι αυτά. Άκουσε να σου πω. Μια κομμουνιστική κυβέρνηση, για να γίνει κυβέρνηση, θα γίνει μόνο με όπλο αγώνα. Και βλέπω το παράδειγμα του Αλιέντε στη Χιλή, που πήρε την εξουσία, τι έγινε και πώς γίνανε τα πράγματα. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω ειλικρινά να μου πεις. Ναι. Καλά κάνεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ, πιστεύεις σε κάτι. Ναι. Πιστεύεις ότι υπάρχει μια ιδεολογία πολιτική που δεν έχει αυτό σκοπό το χρήμα? Ναι. Ποια? Ο κομμουνισμός. Ρε φίλε, Σοβιετική Ένωση είδες τι έγινε? Πρώτον. Στην Κίνα, συγγνώμη, στην Κίνα είδες τι έγινε? Είδα. Αυτό έχει πολύ χρόνο και πολύ κουβέντα για να το συζητήσουμε. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν διαφωνώ, αλλά πες μου, αυτοί δείχνουν ότι πρεσβεύουν ό,τι λέει ο κομμουνισμός. Μετά του θάνατου του Λένιν άλλαξαν πολύ τα πράγματα. Και ο Στάλιν ήταν σε πολλά λάθος, αλλά για μένα τον υπερασπίζομαι εγώ τον Στάλιν. Ο Στάλιν? Ναι, τον υπερασπίζομαι. Έναν από τους μεγαλύτερους εγκληματίες συμφιλίου. Εγώ τον υπερασπίζομαι και από κοντά να την κάνουμε για αυτήν την κουβέντα. Και από μακριά και από όπου θέλεις. Να την κάνουμε. Να είσαι καλά. Πάντως δεν έχω κάτι με σένα και αυτό το οποίο πιστεύεις. Ναι, απλώς. Όχι, κατανόησε το πνεύμα. Δεν έχω κάτι με εσένα και το πιστεύω σου. Ναι, απλώς. Εγώ είμαι θύμα. Όχι μόνο εμένα, όχι εμένα. Και τον κάθε άνθρωπο που πιστεύει σε μαρξιστικές ελληνικές θεωρίες, προσβάλλεται με τον ακούει ότι αυτοί είναι κομμουνιστές. Και αυτό που παίζει και το λέει όλος ο κόσμος, ότι δεν είναι κομμουνιστές. Τι είναι αυτοί οι κομμουνιστές? Αυτοί χαίρονται και από δεξιούς για μένα. Η γνώμη μου. Είδες που δεν διαφωνούμε. Okay. Είδες που δεν διαφωνούμε, γιατί εσένα και εμένα μας προσβάλλει αυτό το πράγμα. Ναι. Να είσαι καλά. Γεια σου, Γρηγόρη.
Τι θες, μωρή τρελή? Βγάλε τη φαλάκρη. Παρακαλώ. Έλα ρε κόκκινε. Έλα φίλε μου. Μ' ακούς? Ναι. Λοιπόν, εσύ τι ζόρι έχεις ανοχή αν η ΑΕΚ απέσυρε την πρόταση από το Χιμένεθ? Εσύ τι ζόρι τραβάς? Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Δεν κατάλαβα. Δηλαδή η κριτική στην ομάδα, αυτό το πράγμα είναι κριτική? Κάνεις κάποια λάθη, γιατί πρώτον δεν κάνω κριτική. Τι κάνω? Έδωσα ειδήσεις. Ναι. Εντάξει, οι οποίες επαληθευτήκανε. Τι επαληθευτήκανε? Για πες μας, δηλαδή. Σου είπα ότι ο Χιμένεθ δεν θα υπογράψει την ΑΕΚ. Ωραία, εντάξει, γιατί αυτό ήταν αυτό που λες, άμα είναι της ομάδας επιλογής, τι ζόρι τραβάς? Δεν μπορώ να καταλάβω τι ζόρι. Εγώ δεν τραβάω κανένα ζόρι. Εσύ τραβάς ζόρι και μου ζητάς τα ρέστα. Ναι, μας λες για τον Χριστοδουλόπουλο, ξέρεις πότε ξεκινάει η προετοιμασία του Ολυμπιακού? Αυτό τι σχέση έχει, συγγνώμη. Όχι, απάντησε. Όταν μου, σου είπα, γιατί αλλάζει κουβέντα. Εγώ σου είπα ότι ο Χριστοδουλόπουλος φεύγει από την ΑΕΚ. Βγήκανε, ουρλιάζανε με ιδέα σου γιατί το. Έφυγε από την ΑΕΚ ακόμα, κάτσε να φύγει και μετά. Έφυγε. 15 Ιουνίου ξεκινάει η προετοιμασία. Υπέγραψε στον Ολυμπιακό, φίλε μου. Ανακοινώθηκε ναι, τον Ολυμπιακό. Περίμενε να σου μιλήσω. Περίμενε. Το ότι ανακοίνωσα κάτι, συγγνώμη. Είναι κακό. Ερώτηση. 15 Ιουνίου ξεκινάει η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Ο παίχτης έχει μέχρι 30 Ιουνίου συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Το κακό που είτε, για να καταλάβω. 1 Ιουλίου η ΑΕΚ θα δώσει το συμβόλαιο στην ΕΠΟ, το υπογεγραμμένο από τον Χριστοδουλόπουλο. Μαζί σου. Κάτσε να γίνει το δικαστήριο. Ωραία, και μετά. Okay. Το κακό που είναι από τη μεριά μου, το να δώσω την είδηση είναι κακό. Όταν δίνει είδηση, ναι, βγαίνει αρνητικά για την ΑΕΚ. Δηλαδή στην ουσία κάνει μια ψιλοπροπαγάνδα. Καταλαβες. Ζει σε άλλο κόσμο? Όχι, δεν ζω σε άλλο κόσμο. Πόσο καιρό ακούς Μετρόπολης? Πολύ καιρό. Πολύ καιρό. Όταν πέρσι το Μάιο σου είπα ότι ο Αραούχο κλείνει στην ΑΕΚ. Πήρες να μου πεις μπράβο ρε μάγκα μας. Μα συγγνώμη τώρα, δηλαδή αυτό τώρα που λες, δηλαδή τι να σε πω μπράβο θες? Και τώρα γιατί μου τι λες? Ξέρεις πως δηλαδή έχεις πει και δεν βγήκαν. Ό,τι ηχεί ωραία στα αυτιά σου είναι καλό και ό,τι είναι κάτι που δεν ηχεί και δεν σε ευχαριστεί. Πες και αυτά, πες είναι και αυτά προπαγάνδα. Πες και αυτά που είπες και δεν βγήκαν. Μη λες μόνο αυτά που είπες και βγήκαν και εγώ θα σου πω 10, τα 3 θα είναι σωστά, τα 10. Λάθος κάνεις ρε φίλε. Σε δώσα μακρινέστα το ρεπορτάζ για το γήπεδο, όπως δεν το έχεις από πουθενά. Ωραία. Που λες για το, εγώ για το γήπεδο πήρα, θέλω να σου πω στα τελευταίες γραμμές του Ραπτόπουλου βγήκε ένας παοκτής και λέει, το γήπεδο λέει της ΑΕΚ θα είναι, λέει, η ΑΕΚ θα τον νοικιάζει από την ομαρχία. Φλεβάρι του 20 μπαίνεις μέσα. Είναι υποχρεωμένος το ξέρει ο Κωστής. Ο Ραπτόπουλος δεν ξέρει να απαντήσει. Είναι υποχρεωμένο να ξέρει όλα, ρε φίλε. Τι να ξέρει αυτό, άμα δεν ξέρει αυτό, τι ξέρει δηλαδή. Και τι σημαίνει, επειδή το βγήκε και το είπε κάποιος, έγινε κάτι. Άστο, φίλε. Κωστή. Πράγματα. Έλα, τον Κωστή δώσε. Λοιπόν, εντάξει, καλά κάνει και διαμαρτύρεται, δεν το ξέρω το θέμα. Μα το πιο πιθανό, και τι έγινε, δηλαδή. Ήμουν ανημέρωτο στο κομμάτι αυτό. Τώρα, οι κομμουνιστές, επειδή έχουν αποτύχει στο να πετύχουν την ιδεολογία τους πρακτικά να τη φτιάξουν, λοιπόν, δημιουργούν επικοινωνιακά ένα άλοθη ότι αυτοί που κυβερνάνε δεν έχουν μυστευτός είναι. Αν αποτύχανε να εφαρμοστεί η ιδεολογία τους πρακτικώς, είναι πρόβλημά τους. Με το ίδιο σκεπτικό, ότι η χουντική το 70 δεν ήταν χουντική και η δεξή δεν ήταν δεξή και πάει λέγοντας. Και οι χριστιανοί δεν είναι χριστιανοί και οι. Και η χουντική ήταν πράκτορες των Αμερικανών. Τι να κάνουμε δηλαδή. Τι να κάνω τώρα δηλαδή. Επειδή απέτυχε ο κύριος Τσίπρας να εφαρμόσει τις ιδέες του και την πρακτική την κομμουνιστική, πάει να πει ότι δεν είναι κομμουνιστής. Το διαγράφουν όχι κύριοι. Οι ίδιοι στο διαγράψουν, μισό λεπτό. Αν εσείς σαν κομμουνιστές αποτύχατε να περάσετε την ιδεολογία σας, τα πρεσβεύω σας στην πράξη. Αποτύχατε ως κομμουνιστές. Δεν γίνατε δεξί, δεν αλλοιωθήκατε. Ως κομμουνιστές αποτύχατε. Αυτό έχω να πω και κάτω τα χέρια από τον κόκκινο. Τέλος. Θα πάθω κάτι πρώτη. Παρακαλώ. Κάτι θα πάθω. Μάλλον κάποιος που έκανε καλά τη φωνή του Κωστή ήταν αυτός. Ναι. Καλησπέρα Γρηγόρη. Γεια σου φίλε μου. Λοιπόν, ευτυχώς που είσαι μόνος για να μιλήσουμε και πολιτισμένα, γιατί με το φαλακρό τρόλ. Δεν μπορείς να μιλήσεις. Πώς το είπες? Του φαλακρό τρόλ. Δεν μπορώ. Σε τρολάρει συνέχεια. Όχι, εμένα ειδικά δεν μπορεί. Του λέω κάτι και δεν μπορεί να απαντήσει και με κλείνει. Το τρολάρισμα δεν με ενοχλεί. Ναι. Έχει μία ικανότητα πολιτικού. Δηλαδή τι κάνουν οι πολιτικοί αν παρακολουθείς πάνελ. Εγώ τα δω πάνελ πολιτικών το κλείνω. Ναι. Ο ένας προσπαθεί να μιλάει πάνω στον άλλο.
Ναι, ναι. Προκειμένου να κερδίσει εντυπώσει. Δηλαδή, για μένα είναι ό,τι πιο αδόκιμο και ό,τι πιο αισχρό βλέπω. Εκνευρίζομαι. Και μου το κάνει συνέχεια. Προτιμώ να μην μιλήσω. Έτσι ακριβώς και σε εμάς σου κάνει, στους ακροατές. Όταν βγάζει τις γραμμές, οφείλει να σέβεσαι τον άλλο να μιλήσει. Όχι, όχι, κοίταξε, έχει το στυλ του. Δικαίωμά του είναι έχει το στυλ του, εντάξει, έχει το στυλ του και φέρνει για ακροματικότητα. Αλλά το να αλλάζουμε 15 θέματα μέσα σε ένα λεπτό, κάτσε ρε φίλε. Πήγαμε να πούμε κάτι και το χάλασες. Αυτά. Λοιπόν, καταρχήν με τον πρόλογό σου, σχετικά με τον πρόλογό σου, να δώσω συγχαρητήρια. Είμαι ο Κλήμης από τους πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας, έτσι. Να δώσω συγχαρητήρια στο Μετρόπολης, από τον κύριο Ανδρώνη και σε όλους τους παραγωγούς, για την πατριωτική στάση που έχουν για το θέμα της Μακεδονίας και όχι μόνο, και για τη δημοκρατία. Είναι υπέρ της δημοκρατίας και υπέρ του συντάγματος. Η οποία δεν κρύβει κομματικά συμφέροντα. Έτσι ακριβώς. Είναι ένα ραδιόφωνο που λειτουργεί σύμφωνα με το Σύνταγμα. Και υπέρ της πατρίδος και υπέρ της δημοκρατίας. Έτσι ακριβώς. Και γι' αυτό το υποστηρίζουμε ως πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας. Λοιπόν, σε σχέση με τη Μακεδονία, θέλω να πω ότι κάναμε δύο συγκεντρώσεις ως πολίτες, ως Δήμος δηλαδή, ως ανώτατη κυβερνητική οξία είναι ο Δήμος η Δημοκρατία. Έτσι. Και δώσαμε, έτσι, και δώσαμε εντολή ως κυβερνώντες στους υπηκόους μας, στους εκπροσώπους μας, τους βουλευτές, μην τυχόν και παραδώσουν το όνομα Μακεδονία. Απαγορεύεται να παραδώσουν το όνομα Μακεδονία ρητά σύμφωνα με το Σύνταγμα. Φίλε, αν αυτή, ναι. Να προσθέσω κάτι σε αυτό. Ναι. Δώσε με ένα λεπτό λίγο, Εμίλια. Ειλικρινά συγκινήθηκα όσο τίποτα εκείνη τη μέρα και μιλάω σοβαρότατα. Λίγο πιο δυνατή, παρακαλώ, από το τηλέφωνο. Συγκινήθηκα πάρα πολύ εκείνη τη μέρα γιατί είδα αριστερούς. Έτσι. Δεξιούς. Μα και ακόμα τη στιγμή μα είμαστε. Κομμουνιστές. Χρυσαυγίτες. Έτσι ακριβώς. Κουκουέ μου, λίγο κουκουέ σου, όλοι μαζί. Αυτό ακριβώς. Χωρίς κανείς να εμφανίσει την κομματική του ταυτότητα. Αυτό όλοι ακριβώς. Μαζί, δηλαδή, ρε φίλε, αυτό δεν αγοράζεται. Άμπραβο. Την αυτό ηθική ικανοποίηση που μου έδωσε Άμπραβο. Η παρουσία όλων των Άμπραβο. Δυνάμεων μαζί με Άμπραβο. Έναν σκοπό, το πιο ιερό που μπορεί να έχει κάποιος, τα Άμπραβο. Ιερά αυτά χώματα, για μένα Έτσι. Θα μείνει ανεξίτηλο μέχρι την ώρα που θα κλείσω τα μάτια μου. Έτσι, αυτό ήταν μεγάλη μαγιά που κάναμε ως Έλληνες, γιατί εκεί συγκεντρωθήκαμε ως πολίτες. Πετάξαμε τον κομματικό διαχωρισμό, έτσι, την κομματική διάσπαση και ενωθήκαμε ως πολίτες με βάση δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν το μήνυμα του στείλαμε στους εκπροσώπους μας, στους υπαλλήλους μας βουλευτές και δήθεν κυβερνώντες, μην τυχόν και αφήσουν τα Σκόπια να λέγονται με το όνομα Μακεδονία. Σε περίπτωση που συμφωνήσουν σε αυτόν τον όρο, τον αντισυνταγματικό όρο, θα κατεβούμε ως πολίτες πάλι μαζικά αυτή τη φορά στο κέντρο του Σύνταγμα. Το λέω για να κλείσω, κάναμε μια κουβέντα με τον Κωστή στο ξεκίνημα. Ναι. Απλά επειδή θέλω να είμαι ρεαλιστής, θα πρέπει να κοιτάξουμε κάποια νομικά πράγματα και αν και εφόσον γίνεται, να ξεκινήσουμε ένα εμπάρκο εμείς οι πολίτες. Οικονομικό. Και το κλείνω εδώ. Βέβαια. Απλά καταλαβαίνεις ότι κοίταξε να δεις. Να βάλω το κεφάλι μου στο τορβά, δεν μπορώ να βάλω και το μέσο. Εντάξει. Ναι, βέβαια, προστατεύουμε και το μέσο. Ακριβώς. Εμείς πολίτες και εγώ αυτή τη στιγμή προστατεύω το μέσο πάνω απ' όλα. Να σε καλά, γιατί πρέπει να πάμε στη διαφημίση. Συγγνώμη. Ευχαριστώ, γεια. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου.
Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Πρέπει να μιλήσουμε για τη σχέση μας. Χρειάζομαι επιτέλους σταθερότητα. Ακούς, σταθερότητα. Σταθερότητα στη σχέση σου. Με την Energy έχεις σταθερή χρέωση ανά κιλοβατόρα. Και με την προσφορά 5x5 έχεις 5 ώρες δωρεάν ρεύμα κάθε μέρα για 5 μήνες. Τηλεφώνησε στο 18101 και δες πως στην Energy δεν μιλάμε, δεσμευόμαστε. Energy. Τάση για καλύτερη ζωή. Με το κύρος και την αξιοπιστία του ενεργειακού ομίλου Χανδρή. Όροι προϋποθέσεις και διάρκεια προσφοράς στο energyprovider.com. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Βρείτε τα προγράμματα Energy και στα καταστήματα ACS. Τα Voi & Noi φέρνουν τη νέα τους καλοκαιρινή συλλογή υποδημάτων σε ένα νέο ολοκένουργιο χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλαμαριά. Αποκτήστε τώρα τα δημοφιλέστερα επώνυμα brands με έκπτωση έως 20%. US Polo, Ricoh, Barbie, Caprice, Adidas, S. Oliver, Nike, Marco Toggi, Yana, Miss 60, Voi & Noi. Τώρα με 3 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Νέο κατάστημα στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντιστάσεως 88. Σταυρούπολη, Ιατρού Γογούση 37. Χαριλάου, Παπαναστασίου 42. Voi & Noi. Η Θεσσαλονίκη έχει το προβάδισμα στη μόδα της υπόδησης. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο ηθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάνς XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάνς XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάνς XXL και τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάνς Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάνς XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Έκτο Summer Wine Festival 2018 στο Mediterranean Cosmos. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά το The Prince διοργανώνει το Summer Wine Festival, το μεγαλύτερο wine party του καλοκαιριού. Παρασκευή 1 και Σάββατο 2 Ιουνίου στην πλατεία του Mediterranean Cosmos, σε δύο βραδιές γεμάτες εξαιρετικό κρασί και πολλή μουσική. 350 διαφορετικά κρασιά από 50 κορυφαία ηνοποιεία της Ελλάδας και του εξωτερικού υποδέχονται τους φίλους του κρασιού. Μαγειρεύει η γνωστή δημοσιογράφος γεύσης Νίκη Μηταρέα. Το Summer Wine Festival από το The Prince. 1 και 2 Ιουνίου στο Mediterranean Cosmos. Οπ, τρέχει πάλι το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Σκέφτομαι για θερμομόνωση. Τώρα που έχει επιδότηση και θα μου βγει οικονομικά. Τι λες? Λέω ότι εγώ που έχω βάλει σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem, πληρώνω ελάχιστα για θέρμανση και κλιματισμό και κάνω οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Αλήθεια? Και άκου και αυτό. Ταυτόχρονα ανακαινίζεται και η πρόσωψη του κτηρίου σου με τους έγχρωμους παστόδη σοβάδες Μαρμοκρίλ και έχεις κέρδος 2-1. Άρα, θέρμο System. Το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με την εγγύηση της Isomat. Αυτό σου λέω. Το ήξερες πως οι μικρές φθορές κάνουν τις μεγάλες προσφορές? Το ξέρει ο Ξουλόγης και σου προσφέρει επώνυμα καινούρια ηλεκτρικά με μικροφθορές στη συσκευασία ή το εξωτερικό τους και έως 50% φθηνότερα και με 2 χρόνια εγγύηση. Group Ξουλόγης, Στρατήγη 49 και Περεβού στην Άνω Τούμπα. Αντώνη Τρίτσι 60 στον Εύωσμο και στο ξουλόγης.gr. Nulis SA is the leading company in the cash registers market. They deliver. Okay, ας το καταλάβαμε. Η εταιρεία Nulis ΑΕ είναι κορυφαία στο χώρο των ταμιακών μηχανών. Nulis ΑΕ στα φορολογικά συστήματα και την ασύρματη παραγγελιοληψία. Απλά η μόνη επιλογή. Ενημερωθείτε στο www.nulis.gr. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. We're friends.
Εδώ είμαστε, Βασίλη, που ρωτάς για την Ιαπωνία. Δεν έγινε το over που ήθελες, 0-2 κέρδισε η Γκάνα. Για τον φίλο που ρωτάει ποιο τραγούδι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα, αυτό που έβαλε ο Εμίλιος, δεν είχα δική μου παρέμβαση, είναι η Northwood. Northwood λέει το τραγούδι. Northwood είναι το συγκρότημα, Προμηθέας είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Λοιπόν, αν θέλετε χρώματα με πολύ μεγάλη καλλιπτικότητα, ειδικότερα για εξωτερικούς χώρους, για να μην επηρεάζονται από τις κλιματολογικές συνθήκες Ελλάδος, τα χρώματα Acrylans Vitex είναι ειδικά σχεδιασμένα να έχουν μεγάλη αντοχή και είναι ενισχυμένα για να διατηρούν τις αποχρώσεις τους στην έντονη ηλιοφάνεια. Χρώματα Vitex, τα οποία θα τα βρείτε στο μεγαλύτερο από τα καταστήματα Κοσμάγλου, στον Εύοσμο, στην Ιθάκης 62 Μαντών Τρίτης, με τηλέφωνο το 2310-303-173, εκεί που υπάρχουν τα πάντα για το βάσιμο και ιδέες ανακαίνησης. Ο φίλος μου, ο Θόδωρος, μου λέει αυτά που λες για το Χιμένεθ είναι ψέματα. Φίλε μου, εσύ πες ότι είναι ψέματα. Δικαίωμά σου να πιστεύεις ό,τι θέλεις. Εντάξει. Λέει, δεν ισχύει τίποτα από ό,τι λες για το Χιμένεθ. Εντάξει, κάνεις εσύ ρεπορτάζ και εγώ δεν κάνω. Εγώ το έβγαλα από το μυαλό μου. Εγώ ξέρω ότι η ΑΕΚ, με το που η διοίκηση της ΑΕΚ, με το που υπέπεσε την αντίληψή της ότι μίλησε με Las Palmas και αυτά εδώ και έτσι και αλλιώτικα και πασαλιμανιώτικα, απέσυρε την προσφορά της από το Χιμένεθ. Εσύ πες ότι είναι ψέματα. Εντάξει. Πάμε στον κόσμο, γιατί οι γραμμές είναι γεμάτες. Παρακαλώ. Ορίστε. Ναι. Ορίστε. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Περικλής από Καβάλα. Γεια σου, Περικλή. Ήθελα να πω για τον δήμαρχο, ο οποίος είναι δήμαρχος της πρωτεύουσας της Μακεδονίας. Έκανε πάσχα με τον πρωθυπουργό των Σκοπίων και αναγνώρισε τα Σκόπια σαν Μακεδονία. Αυτό το έχουμε καταλάβει εμείς οι Μακεδόνες. Τι σημαίνει? Ναι, αυτό δεν έγινε, και αν θυμάστε, το μέσο το οποίο ανέδειξε την μπούρδα που είπε ήταν ο Μετρόπολης. 1 εκατομμύριο μαζεύτηκαν στο συλλαλητήριο. Δεν βρίσκονται 5-10 άτομα να πάνε έξω από το Δημαρχείο να κατασκηνώσουν και να τον, δεν λέω να τον, να τον μουτζώνουν κάθε φορά. Δεν χρειάζεται να τον μουτζώσουν, κύριε μου. Υπάρχει μια πάρα πολύ απλή πράξη, την οποία την κάνουμε και διορθώνουν τα πράγματα. Αν αυτό γινόταν, τον μαυρίζουν κάτω, θα είχαν γκρεμίσει και το Δημαρχείο. Κύριε μου, τελειώνω. Σας παρακαλώ, δεν το ψηφίζει ο κόσμος στις εκλογές και τελείωσε η υπόθεση. Ναι, αλλά το να πίνουν ακόμα να είναι δήμαρχος. Και τι να κάνουμε, τώρα, υπάρχουν, αν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε δημοκρατία, γίνονται κάποια πράγματα. Ωραία, εντάξει, τώρα για το επεισόδιο που έγινε στην επέτειο γενοκτονίας. Δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα, κύριε μου, σήμερα. Μισό λεπτό, δεν τελειώνω, δεν τελείωσε, μισό λεπτό. Ήξεραν τα διοικητικά συμβούλια των Ποντίων τι είπε για τις σφαγές των Ποντίων, το ξέρανε. Έπρεπε τα Δέλτα Σίγμα, το Δέλτα Σίγμα των Ποντίων, να μην τον επιτρέψει να πάει στην εκδήλωση. Αφού ξέραν. Ωραία, τι τώρα τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτή είναι η πέρα. Μετά έκανε μήνυση ο Κρανιδιώτης εναντίον του Μπουτάρη. Κύριε ένας μου, τι πόντιος, να κάνουμε σήμερα. Ένας Πόντιος δεν βρέθηκε να κάνει μήνυση και ήρθε ο Πελοποννήσιος να μας ξυπνήσει. Κότες λιράτες είμαστε. Κοιμόμαστε όρθιοι οι Μακεδόνες. Εσείς γιατί δεν κάνατε μήνυση? Κοιμόμαστε όρθιοι. Εσείς γιατί δεν κάνατε μήνυση? Δεν έχω λεφτά για παράβολο. Εύκολο είναι να μιλάμε, κύριε μου. Το θέμα είναι τι κάνει. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Γιατί μας λες χάρτινους, Γρηγόρη? Για την ανοιγότητα του πάγου να ελέγξει οπαδούς που πετάνε πράγματα και τις μπουκές σου αβίδι θα μας γύρε τσινιά. Δεν πήγα κανένα στα δικαστήρια για να πάρω πρωτάθλημα σε ρίδες του ΠΑΟΚ πέρσι που πήγε τον Ολυμπιακό. Καλησπέρα. Φίλοι μου, πες ό,τι θέλεις, εγώ λέω τα γεγονότα.
Καλησπέρα από Ερυθρόλευκο Μόναχο. Ο Σύλλογος Ποντίου Μονάχου πέτυχε στις 19 Μαΐου μια μεγάλη νίκη. Αποκαλύψαμε ένα ποντιακό μνημείο με γερμανικούς πολιτικούς φορείς να μιλάνε ανοιχτά για γενοκτονία. Και για το ότι η Γερμανική Βουλή θα πρέπει επιτέλους να την αναγνωρίσει. Δυστυχώς πάλι εμείς παλεύουμε μόνοι μας ενάντια στη στέλνηση του ελληνικού κράτους. Το μνημείο επισκέφθηκαν το Σαββατοκύριακο οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Το γνωρίζω, Χάρη. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας, κύριε Κόκκινε, στην πιο ερωτική πόλη. Τι κάνει η Κούκη? Η Κούκη περνάει θαυμάσια. Είμαστε για διακοπές σε ένα νότιο μέρος της Ελλάδος. Αληθεύει ότι αλλάξατε αυτοκίνητο, πάει το Ματίζ? Όχι, το Ματίζ το έχω κρατήσει, αγαπητέ μου κύριε Κόκκινε. Γιατί μου πάνε για καινούριο όχημα ότι σας πήρε ο κύριε Σάββας? Όχι, όχι, γιατί χάσαμε το πρωτάθλημα, ήταν στεναχωρημένος ο κύριος Σάββας. Α, ήταν στα μπόνους δηλαδή, το οποίο δεν έγινε πράξη. Μπράβο, μάλιστα. Δύο επισημάνσεις θέλω να κάνω, κύριε Κόκκινε μου, ακούγοντας την εκπομπή σας σήμερα. Θα σταθώ στη μία περίπτωση, στο νεαρό που πήρε εν έτη 2018 και εξήμνε το θαυμασμό του προς τον Στάλιν. Ότι ο Στάλιν, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν και ο μεγαλύτερος αντιέλλην από ό,τι θυμάμαι ιστορικά, διότι ό,τι υπήρχε ελληνικό το κυνηγούσε. Η μόνη περίοδος που το αποθέωσε ήταν όταν στη μάχη του Στάλιγκρατ, χάρη στους Έλληνες, βγήκε και είπε ο ίδιος ότι αν οι Έλληνες δεν κρατούσανε... Δεν ήταν όμως που είχε υπογράψει σύμφωνο φιλίας με τον αείμνηστο Γερμανό, το χειρότερο όλων των εποχών, που ήταν Αυστριακός. Σωστά μιλάτε, απλά λέω ότι στη μάχη του Στάλιγκραντ είπε ότι χάρη στους Έλληνες... Μνημόνια, εγώ θέλω κυβέρνηση Τσίπρα, μνημόνια να βρέχει, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι νέοι με τέτοια... προχωρημένα open mining και προχωρημένα μυαλά, μνημόνια μέχρι που να βγάλει ο ήλιος κέρατα, κύριε Κόκκινε μου. Και δεν μου λέτε, να σας κάνω μία απλή ερωτησούλα και θέλω να μου απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά. Ξέρεις τι είναι να είσαι, ρε παιδί μου, τώρα ποιος να πω, να είσαι ο Μάκης Χάβος, ρε παιδί μου, της Ισπανίας και να μην βρίσκεις δουλειά μόνο στην αναγέννηση άρτας της Ισπανίας και να παίρνεις πρωτάθλημα στην Ελλάδα? Πόσο απελπισμένος πρέπει να είσαι σαν φίλαθλος αυτής της ομάδος και να το παίρνεις και πέτσινο χάρτινο στα χαρτιά? Δηλαδή, που να μην το δικαιούσες στους αγωνιστικούς χώρους. Δηλαδή, και να φεύγεις, να μην έχεις πρόταση, γιατί μιλάω για τον κύριο Χιμένεθ που το λέτε εσείς Χιμένεθ, εγώ μπορώ να το λέω Μάκη Χάβο της Ισπανίας. Δεν μου λέτε, πού παίζει Λας Πάλμας, κύριε Κόκκινε μου, το επόμενο πρωτάθλημα Ισπανίας? Στη Σεκούντα Διβιζιόν. Τι πιστεύετε, τι πορεία θα έχει, θα πλασαριστεί στην εξάδα, θα παίζει για τα πλέον πανώ? Από τώρα να σας πω εγώ τι θα κάνει του χρόνου η Λας Πάλμας. Δηλαδή η αναγέννηση άρτας τι μπορεί να κάνει δηλαδή? Και να βγαίνει ο κάθε πικραμένος τώρα φίλαθλος, αυτός που πλήρωσε διαρκείας πριν 5 χρόνια και πλήρωνε και το τζαμπαζόσι, το ένσημο για την Αγία Σοφιά. Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή... Εγώ τώρα σαν απλός οδηγός τι μπορώ να φανταστώ, κύριε μου? Ό,τι δηλαδή, θέλετε. Περιορισμένων δυνατοτήτων το IQ σοκοφρέτας ή πορτοκαλάδας. Γεια σας. Την καλημέρα μου στην κυρία Κούκη. Χαιρετισμού στο Τηγάνι. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Λοιπόν, Γρηγόρη, ήθελα να πω το εξής σχετικά με αυτά που άκουσα για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι κομμουνιστική. Θα είμαι πολύ σύντομος. Πρώτον, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν δήλωσε ότι είναι κομμουνιστική. Κάποια κανάλια και ράδια και από εσάς το ακούω. Δεύτερον, η αριστερά, όποιος δηλώνει αριστερός, άσε με αυτό να πω και θα μου πεις. Όποιος δηλώνει αριστερός δεν είναι και κομμουνιστής ταυτόχρονα. Η αριστερά χωρίζεται σε πολλές παρατάξεις. Υπάρχει η άκρα αριστερά που είναι οι μαοϊστές, τροτσκιστές κλπ. Κλπ. Αυτοί είναι μαρξογενείς βέβαια, αλλά έχουν ξεφύγει από τον κομμουνισμό του Λένιν και του Μάρξ. Υπάρχουν οι ακρεφνείς κομμουνιστές, λενινιστές, μαρξιστές και υπάρχει και η αριστερά, η μη κομμουνιστική. Όπως ήταν, αν θυμάσαι, πριν τη Χούντα υπήρξε η ΕΔΑ, η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά. Αυτοί δεν ήταν κομμουνιστές, ήταν απλώς αριστεροί, όπως και ο Λαμπρά. Ο Λαμπρά έχει συνεργαστεί με την ΕΔΑ, ούτε καν αριστερός δεν ήταν. Λοιπόν, για άρα πέρα... και ο Κύρκος δεν ήταν κομμουνιστής δηλαδή. Ποιος Κύρκος? Ο Λεωνίδας, ο Κύρκος. Ο Λεωνίδας ανήκει στο ΚΚΕ εξωτερικού, αν θυμάσαι.
Δηλαδή δεν ήταν κομμουνιστής δηλαδή. Κομμουνιστής ήταν, αφού λέει κομμουνικό, αφού το κόμμα του λεγόταν Κουκουέ εσωτερικού. Ωραία. Ερώτηση. Αυτοί είχαν διασπαστεί από το Κουκουέ. Συγγνώμη. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε δηλώνουν μαρξιστές. Μαρξιστής μπορεί να δηλώνεις, δεν είσαι ταυτόχρονα και κομμουνιστής. Ας πούμε είσαι η σοσιαλδημοκρατία της Γερμανίας, που είναι στην αριστερά της Γερμανίας, έλκει την καταγωγή της από τα κείμενα του Μάρξ. Δεν σημαίνει ότι οι σοσιαλδημοκράτες είναι και κομμουνιστές. Μάλιστα ο Λένιν, την εποχή που έγραφε τα έργα του κλπ, είχε πολεμήσει τη σοσιαλδημοκρατία της Γερμανίας, ότι είναι δίθεν ρεβιζιονιστές κομμουνιστές, δηλαδή έχουν αναθεωρήσει τον κομμουνισμό, τον ορθόδοξο κομμουνισμό. Αλλά είναι και αυτοί, μπορείς να πεις ότι έρχουν την καταγωγή τους από τα κείμενα του Μάρξ. Βεβαίως, αλλά δεν είναι κομμουνιστές. Μάλιστα. Συνεπώς, μην ξανακούσω από εσάς, γιατί το ακούω και ιδίως από τον, από τον Κωστή. Μάλιστα. Οι κομμουνιστές, για ποιοι κομμουνιστές κυβερνάνε, ρε παιδιά. Κομμουνιστές και βγήκανε με ψήφο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μάλιστα, μαθήματα κομμουνιστικής θεωρίας. Ευχαριστώ. Γιατί κομμουνιστικής θεωρίας. Κομμουνιστική θεωρία κάνω. Όχι, είπα εγώ ότι κάνετε προπαγάνδα. Α, λέω μαθήματα κομμουνιστικής. Όχι, μαθήματα αριστεράς πείτε το. Ή πολιτικά. Να σας πω κάτι. Δεν σας είπα. Η αριστερά δεν τα δεν υπόθηκε το... για να σας λιδωρήσω. Γιατί όπως λέτε σας άκουγα με προσοχή. Όχι, δεν είπα ότι το είπατε για να με λιδωρήσετε. Αλλήμον δεν το εξέλαβα έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει και τελειώνω. Αριστερά δεν είναι, η αριστερά είναι ευρύτερη έννοια του κομμουνισμού. Δηλαδή πας αριστερός δεν είναι και κομμουνιστής. Μάλιστα. Αλλά όποιος είναι κομμουνιστής είναι κομμουνιστής. Τελείωσε. Είναι Στάλιν, Λένιν, Μάρξ. Έτσι, μην ξαναπείτε στην κυβέρνηση κομμουνιστική, ρε παιδιά. Okay. Τι κομμουνιστική. Θα πέσει ο Μπάτς στο κεφάλι μας. Είστε κομμουνιστής. Όχι, δεν είμαι. Okay. Αλλά έζησα τη μεταπολίτευση. Ήμουν φοιτητής νομικής τότε. Που όλα αυτά τα είχαν. Υπήρχαν ζυμώσεις. Όλα αυτά τα λέγαμε από το πρωί το βράδυ, τα συζητούσαμε. Συμφωνείτε. Ορίστε. Γενικότερα συμφωνείτε ότι όλες οι πολιτικές ιδεολογίες έχουν βάσει το χρήμα. Κοιτάξτε, δεν θα το έλεγα ότι έχουν βάσει το χρήμα. Αυτό σκοπό. Θα έλεγα την εξουσία. Αυτό σκοπό, όχι. Τώρα η εξουσία μπορεί να μεταφράζεται και σε χρήμα. Μπορεί να μεταφράζεται σε καρέκλα, μπορεί να μεταφράζεται σε λαμπογιά. Καρέκλα χωρίς λεφτά δεν έχει αξία. Εντάξει, εννοείται. Αλλά αν μιλήσουμε ατομικά, αν θέλουμε να το πούμε ατομικά, γιατί εγώ έτσι θέλω να μιλάω περισσότερο, γιατί και εγώ είχα μια εμπειρία μέσα από κόμματα, αλλά σηκώθηκα και έφυγα μέσα στο πρώτο εξάμηνο. Να είστε καλά. Και ξέρετε γιατί έφυγα και τελειώνω με αυτό. Από τον τρόπο που μιλάτε κατάλαβα αρκετά. Ακριβώς γιατί μου λέγανε ότι αυτό θα λες. Και εγώ όταν ήμουν στην κομμουνιστική αριστερά η οποία έλεγε ότι δεν υπάρχει Θεός, θα λες δεν υπάρχει Θεός. Λέω γιατί να το λέω ρε παιδιά, τι σχέση έχει η πολιτική με τη θρησκεία. Εγώ δεν είμαι άθεος, θέλω να λέω ότι υπάρχει. Γιατί θέλω να πιστεύω. Δεν άντεξα, σηκώθηκα και έφυγα. Να είστε καλά. Γεια σας. Παρακαλώ. Καλησπέρα κύριε Κόκκινε. Καλησπέρα κύριε. Κόκκινε, για τον Καστοριανό, δεν σου, εσένα, εσύ ο ίδιος δεν το ρώτησες. Το λες είσαι περήφανος για το που πήρες το πρωτάθλημα και σε είπε όχι. Τώρα σε είπε ότι είναι πρωταθλητής. Με Κολοτούμπας είπε. Ναι. Δηλαδή, ό,τι είπες, εγώ αυτή τη συζήτηση που είχες κάνει και έλεγες για τους παίκτες που θα φύγουν και για τον Χιμένες, την εκπομπή εκείνη την είχα ακούσει κανονικά. Ό,τι είπες, βγήκε. Λοιπόν, αλλά... Όχι, για το Λιβάγια δεν βγήκε. Για το Λιβάγια όχι, όχι. Δηλαδή και ρε φίλε, συγγνώμη, όχι. Είναι δυνατόν. Είπες και για το Λιβάγια και για το Λιβάγια δεν βγήκε. Δηλαδή και τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή ό,τι λέμε να είναι. Αυτό τι με κάνει. Μα είπες πέντε και βγήκαν τα τέσσερα. Δηλαδή τι άλλο μπορεί να γίνει. Ενοχλεί ρε φίλε, δηλαδή ξέρεις τι γίνεται. Απλά περίμενε να σου πω. Εσύ είσαι παοξής. Είμαι παοξής. Αν πω για τον ΠΑΟΚ, όπως έχω πει κατά καιρούς, πέντε στραβά και εσύ θα τα πάρεις στο κρατήριο. Ρε αδελφέ, όχι, να σου πω κάτι, εγώ είμαι 65 χρονών. Μισό, όχι, δεν το λέω για σένα. Ο παδός, όταν ακούει κάτι που δεν του αρέσει, λέει τον αλήθη κάπου αποσκοπεί. Μπράβο, αλλά εγώ θα σου πω κάτι. Εγώ προσωπικά, όταν βλέπω ένα λάθος, θα πω είναι λάθος. Εγώ προσωπικά, όσες φορές έχω βγει σε εσάς, δεν έχω πει κάτι. Αλλά κοίταξε να δεις τώρα. Αυτός έκανε Κολουτούμπα, γιατί το ρώτησες μαζί με τον Ραπτόπουλο που κάνατε εκπομπή. Εσύ το ρώτησες συγκεκριμένα. Το λες είσαι περήφανος που είσαι πρωταθλητής. Και λέει αυτός όχι.
Έτσι είναι. Να είσαι καλά. Ναι. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γρηγόρη, τι κάνεις? Είναι ο Παναγιώτης, ο πατέρας του Κώστα. Είχαμε έρθει μια φορά και κάνει και εκπομπή με τον Κώστα, το Δαμάτιο. Τι κάνει? Θυμάσαι? Παναγιώτη, σε θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ναι. Αλλά ο γιος σου είναι ό,τι καλύτερο έχω συναντήσει εδώ πέρα. Και καθώς δεν ξαναήρθατε. Ευχαριστώ. Θα έρθουμε. Είχαμε προβλήματα. Δεν πειράζει. Υγείας. Μ' ακούς? Υγείας προβλήματα. Όχι. Ο Κώστας είναι μια χαρά. Είμαι παίκτης του Μπόντια. Πήραμε τρίτο φέτος. Πάμε καλά. Μια χαρά. Πότε θα μας επισκεφτείτε ξανά? Όσο μπορούμε πιο γρήγορα, Γρηγόρη. Έχω κάποια προβλήματα, θέλω να φτιάξω ένα λαχανόκηπο και έχω δουλειά τώρα. Έναν. Λαχανόκηπο, μωρέ, ντομάτες, αγκούρια, ξέρεις, ένα σημείο. Ωραία, αυτά δεν είναι προβλήματα, αυτά είναι ωραίοι μπελάδες. Ναι, σίγουρα, απλά σε παίρνουν χρόνο, τίποτα άλλο. Ήθελα να αναφερθώ λίγο στο Άγιο Όρος, μίλησες για... Λοιπόν, τον Κώστα τον πηγαίνω κάθε χρόνο στα Αγιώρους και καθόμαστε μια εβδομάδα ανάλογα με τις... Να υποθέσω ότι πας στα παραλιακά μοναστήρια για να είναι εύκολη η κατάσταση. Όχι, πηγαίνω στο Μάγιο Παύλο, γιατί εκεί έχει τέτοιο ασθενέ και στο Γατοπέδι. Πας κάπου που να είναι βολικά, γιατί η πρόσβαση ναι, μπράβο, για σένα ναι, είναι σταυρός μεγάλος. Μόνο έτσι, γιατί με τον Κώστα δεν μπορούσα να μετακινηθείς εύκολα. Λοιπόν, ήθελα να πω για τον Ταΐσιο. Όταν ο Κώστας ήταν, τώρα δεν θα σπακθώ, δεν μπορώ να θυμηθώ για να το πω, 4 χρόνων, 3 χρόνων. Τον πήγα στην Παναγούδα, τον είχα φορτωμένο στο νόμο μου και τον πήγα προς τα εκεί. Ναι. Έφτασα στην Παναγούδα και ο Γιώργος είχε καμιά δεκαπενταριά άτομα εκεί μαζεμένο. Στα Κούτσουρα να κάθονται. Πες. Στα Κούτσουρα να κάθονται. Ναι, στα Κούτσουρα, μπράβο. Ναι. Γιατί δεν σε ακούει και καλά. Ναι. Λοιπόν, φτάνοντας εκεί, σταμάτησε, γύρισε προς το μέρος μου, με είδε, με τον Κώστα στο νόμο μου από πίσω, είχα ένα σαμάρι και τον έφερνα, και έρθε προς τα μένα. Περπάτησες δρετηρίο με το παιδί, από τις Καριές μέχρι την Παναγούδα, πέρασε το ποταμάκι και έφτασες... Στο κελί. Στην Παναγούδα. Ναι. Τα έκανα, τι να κάνω. Το είχα, πώς το λένε, ανέτοιμο χαμπέκι. Τάμα. Λοιπόν, φτάνοντας εκεί και έρχεται προς τα μένα και λέει, ρε ευλογημένο, τι θέλεις εδώ? Λέω, γέροντα, ευλογία για τον Κωνσταντίνο. Και τον φιλούσε τα χέρια και λέει, αυτός είναι ο άγγελος, εγώ να πάρω ευλογία για τον Κωνσταντίνο. Εγώ τι ευλογία να του δώσω? Ακούς? Δεν έχω λόγια να μιλήσω, γιατί ξέρεις τι με στεναχωρεί, Παναγιώτη? Τι? Το ότι δεν έχω μια φωτογραφία. Ξέρεις, το ραδιόφωνο για μένα είναι η ζωή μου. Ναι. Είναι κρίμα που δεν έχω μια φωτογραφία αυτού του υπέροχου ανθρώπου. Και δεν μιλάω για σένα, για τον Κωνσταντίνο, αλλά και για σένα, για τον αγώνα που έχεις δώσει. Γιατί αυτό που είπε ο Άγιος, να ξέρεις, το εννοούσε. Το ξέρω. Όχι, δεν το είπα από τα πάντα. Δηλαδή, πραγματικά, τι ευλογία να πάρω εγώ, όταν αυτό το παιδί ήδη έχει θέση εκεί πέρα. Αυτός είναι άγγελος, μου λέει. Εγώ από αυτό να πάρω ευλογία. Εγώ εκείνη την ώρα, καθάρισα. Κάθισε κάτω. Εντάξει, εντάξει, αυτός θέλω να σου πω ότι ήταν φοβερή εμπειρία. Και από τότε αποφάσισα, και είμαι Κώστας σήμερα 35 χρόνων, αποφάσισα και το έβαλα κατά νου για να πηγαίνω κάθε χρόνο. Και το κάνω και το εφαρμόζω. Συμφωνείς? Γιατί εσύ είσαι ένας άνθρωπος που σηκώνει ένα πολύ μεγάλο σταυρό και σε ευχαριστώ που με έκανες τιμή να σε γνωρίσω και σαν και τον Κωνσταντίνο. Γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ καλά. Μίλες, το εξής. Δεν είναι κρίμα να είναι τόσο δίπλα μας και κάποιος να μην πάει να το δει μια φορά? Πολιτιστικά, όχι να το δει γιατί θα πρέπει να... Πολιτιστικά να το δει. Γιατί είναι μεγαλύτερο, ρε φίλε. Δεν γίνεται να το έχεις δίπλα σου και να μην πας μια φορά το δεις. Εγώ φέτος πήγα στο Γατοπέδι και δεν είδα Έλληνα. Εντάξει, εκεί δεν ήταν Έλληνας. Κανένας Έλληνας. Εντάξει, να μην το κάνει το λέω. Είσαι πάρα πολλούς λίγους Έλληνες. Οι περισσότεροι ήταν ξένοι. Από Βουλγάρους, από Ρώσους, από Ρουμάνους, από Γερμανούς, από ξέρω εγώ. Από παντού. Γιατί δεν εκτιμάμε αυτά που έχουμε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Προφανώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Γρηγόρη μου, χάρηκα πάρα πολύ. Και να είσαι καλά πάντα, να είσαι καλά. Εσύ να είσαι. Για χαρά.
Παναγιώτης Κουμαντάς, ένας από τους πιο ωραίους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Παρακαλώ. Ορίστε. Ένα. Τι κάνεις, Δημήτρη? Καλά, με συγκίνησε ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να φανταστείς. Ο γιος του είναι ένα παιδί με ιδιαιτερότητες. Το κατάλαβες? Κατάλαβα. Μου έκανε την τιμή κάποια στιγμή να έρθουν από το στούντιο. Μιλάμε για μια τρομερή προσωπικότητα, ο Κωνσταντίνος, ο οποίος αγαπάει συγκεκριμένη ομάδα, δεν από την ομάδα και τα λοιπά, και τον πηγαίνει ο πατέρας, τον βγάζει διαρκείας, τον πηγαίνει στο γήπεδο. Τώρα αυτό που έκανε, δεν ξέρω, είχες ποτέ, Δημήτρη, την ευκαιρία να πας στο Όρος? Όχι, έχει πάει ο μικρός μου. Δεν είναι η πιο δύσκολη καταγραμμή να πας στην Παναγούδα? Ξέρεις τι μου λέγε? Πες μου. Αυτά τα κούτσορα που είπες, καθόντουσαν εκεί, περιμένανε τον Άγιο Παΐσιο να βγει. Περίμενε. Ποια ήταν η ιεροτελεστία? Ο γέροντας ήταν συνήθως στο κελί του όταν περίμενε τον κόσμο. Ναι. Φώναζε διευκόλου τον Αγίον Πατέρων ημών για να ανοίξει. Ναι, ναι. Έλεγαν ότι ναι, για να σε ανοίξει έπρεπε να έχεις λόγο. Ναι. Να μην πηγαίνεις δηλαδή για να περνάς την ώρα σου εκεί. Άνοιγε την πόρτα. Είχε έξω στραγαλάκι και λουκουμάκι. Ναι. Και είχε τα κούτσορα κομμένα γύρω-γύρω από το κελάκι του για να κάθεται ο κόσμος. Ο κόσμος. Εντάξει, αυτό δεν περιγράφεται. Λέει, και ο καθένας το ρωτούσε ό,τι ήθελε. Δεν μου λες. Τελικά ο γιος μου είπε ότι ήξερε το όνομα των Λουνών. Όλων, όλων. Χωρίς να του έχει πει. Όλων σου. Βρε, όλων σου λέω. Όλων. Τέλος πάντων, επειδή είχε πάει το παιδί κανένα δύο φορές. Τώρα ο άλλος θα πάει, ο δεύτερος, αλλά δεν ξέρω πότε ακριβώς. Τώρα το καλοκαίρι μια παρέα θα πάνε. Όποιος μπορεί να πηγαίνει, να πηγαίνει. Ούτσανα, δυστυχώς η εκπομπή τελείωσε. Όχι, σε αυτά εγώ δεν είμαι, πιστεύω, δεν είναι επιτρέχτημα. Βρε, και να μην πιστεύεις δικαίωμά σου. Εγώ λέω αυτά από τα οποία αξίζει τον κόπο να μοιραστώ με τους υπόλοιπους, τα μοιράζομαι. Δεν μου λες, μήπως ξέρεις πότε αρχίζουν τα play-offs στο μπάσκετ, το Ολυμπιακό.